Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σειρά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιστη αριστερά μου, το παιδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM. Με τη γνωστή παρέα, τη γνωστή συνταγή της επιτυχίας, της Κακομοίρας, μέχρι και τις 4, με Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων. Το σκουπίδι της κοληψίας στο production, το Θανάση Καζαμπάκα, την κυρία Βιγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook. Ακούστε τα καλά νέα της Canon στους εκτυπωτές και πιο συγκεκριμένα της σειράς Pixma. Με σύστημα συνεχούς παροχής μελανιού της Canon, το οποίο χρησιμοποιεί επαναγεμιζόμενες δεξαμενές και επιτρέπει εκτυπώσεις μεγάλου όγκου με σημαντική μείωση του κόστους για το μελάνι. Έτσι, εκτυπώνται έως 7.000 έγχρωμα και 6.000 ασπρόμαυρες σελίδες μόνο με ένα σετ 4 φιαλών μελανιού. Το G1400 είναι εκτυπωτής. Το G2400 είναι πολυμηχάνημα, ενώ το G3400 είναι το πολυμηχάνημα το οποίο υποστηρίζει Wi-Fi και προσφέρει δυνατότητα γρήγορης και εύκολης εκτύπωσης χωρίς καλώδια από υπολογιστές, με την εγκατάσταση ενός δωρεάν SW Canon Print App για smartphone και tablet. Προτινόμενη τιμή για το G3400 199 ευρώ και επιστροφή χρημάτων 20 ευρώ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου. Διαθέσιμο στα Public, στα MediaMarkt και στα καταστήματα Κοτσόβολος. Υπενθυμίζω ότι ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη μία το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310 90 90 90 και δηλώστε τα στοιχεία σας, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί. Δωρεάν η μεταφορά για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να τηλεφωνήσουν μαζί μας και να είναι μαζί μας στο ρεβεγιόν της αγάπης ανήμερα Χριστουγέννων. Μιας και είναι μεσημέρι και η όρεξη είναι μεγάλη για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν φάει μεσημεριανό, για αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τις πραγματικά καλές και πικάντικες γεύσεις, να πω ότι τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένι και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά, μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς, πάμε στο Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε όλοι, όσοι δεν τα ξέρετε, τα στείνουμε ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Τι να πω ρε κόκκινε, μπαίνεις και 15 μέσα, 3 λεπτά λες για τα λουκάνικα. Μετά από 4 λεπτά μπορείς για τα κασέρια. Μετά με 2 λεπτά να πεις για τις ντομάτες. Από αυτούς πληρωνόμαστε. Ναι ρε κόκκινε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε κιόλας. Ένα τέταρτο να πεις στους χορηγούς και άλλο ένα τέταρτο οι χορηγοί, μισή ώρα, πάει η ώρα. Πρέπει να βάλεις τα πράγματα σε μια πρέπει βάλε Δευτέρα, πρέπει, πάμε στα θέματα. Κάνε παράπονα στον Μπούζο να τελειώνει. Τι για τον Μπούζο μωρέ τον Μπούζο τώρα. Έχεις τα κάκαλα να το πει όταν τρέμω. Γιώργο μου, φίλε μου, αδερφέ μου, κουμπάρε μου. Τι δουλειά έχει ο Μπούζος ρε βλάκα. Τι δουλειά έχει ο Μπούζος. Κέρε. Εντάξει. Τα κρατάω. Κέρε. Είναι άλλο 10 λεπτά
Ανέλησε τώρα το αυτό, πάει η ώρα. Λοιπόν, από όλα είχαμε. Μπες γρήγορα στα θέματα. Από όλα είχαμε. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να κάνει την καλύτερη του εμφάνιση για φέτος. Και τη χειρότερη Κέρκυρα. Ναι, την οποία μπορεί να το ερμηνεύσει κανείς όπως θέλει. Τι να ερμηνεύσει. Είτε δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ την ανάγκασε. Στο τόπο ΠΑΟΚ, στο. Είτε ότι ο ΠΑΟΚ την ανάγκασε να είναι τόσο χάλια, είτε γιατί η Κέρκυρα βρέθηκε σε κακή βραδιά. Και τα δύο γίνανε. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Και η Κέρκυρα ήταν για κλωσιές. Εγώ και ήρθε ένα 5-0 που θα μπορούσε να είναι και 8 και 9-0 μπορούσε να είναι. Και 9-1 ή 10-1, εκεί ήταν το σκορ. Είδαμε ωραία γκολ. Τι είδαμε? Ωραία γκολ. Ναι. Στο παιχνίδι της Κέρκυρας. Του Τζαλμά ήταν πολύ ωραίο. Του Μπίζεσβαρ ήταν πολύ ωραίο. Του Τζαλμά το γκολ που γίνεται σε συνδυασμό. Αυτό λέω. Το σουτ που πήγε στο παράθυρο. Ήταν πολύ ωραίο. Το αλλά εγώ. Γκολ. Και το αυτογκολ. Ποιο αυτογκολ? Έχει δει αυτογκολ ωραίο, μωρέ κόκκινε. Έχει τρελαθεί. Εγώ λέω ότι το αυτογκολ του Ανδρεόπουλου πρέπει να μπει στα highlights. Σιγά τα highlights. Έχει πρέπει να ψηφιστεί. Έχουν μπει καλύτερα αυτό γκολ. Τόσο ωραίο. Καταρχήν. Το πήγε με εξωτερικό, φάλσο στο παράθυρο. Τον άφησε άγαλμα. Δεν έχει ιδέα από αυτό γκολ. Για πες. Πάτα 1982-83, ΑΕΚ 2-1. Και δε τι αυτό γκολ βάζει ο Φυρός. Δηλαδή για πες τι. Δες το. Μπες Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 4-0, 63-64 και δες ένα αυτό γκολ που βάζει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Το θράσος του να πει στον τερματοφύλακα τι κάνεις ρε βλάκα, δεν μπορεί να το πιάσεις. Ήτανε ό,τι πιο θρασί, ό,τι πιο θρασίτατο έχει υποθεί από αμυντικό σε τερματοφύλακα. Δηλαδή του τώρα... Φυρού το αυτογκόλ, του Φυρού το αυτογκόλ είναι πιο ωραίο. Τι δηλαδή τώρα. Δηλαδή τώρα αν πάρω τον Γιώργο. Ποιο Γιώργο? Το Φυρό. Γίνεται φίλοι, το Γιώργο. Αν τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Αν τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Ναι. Και τον πω τι έγινε το 82 που σε κράζει ο Φαλακρός. Τι θα μου πει, δηλαδή, τι αυτό γκολ έβαλε. Συγγνώμη ρε κόκκινη, δηλαδή κράζω τον πατέρα μου και τον Φυρό. Τι αυτό γκολ θα μου πει ότι έβαλε και ήταν τόσο ωραίο. Έγινε μια σέντρα από τα αριστερά από τον Αρδίζογλου και πάω να διώξω βόλ πλανέ την μπάλα και πηγαίνει στον αστράγαλό μου, παίρνει φάλτσα και πάει στο παράθυρο τον Κουιντάρ. Συμβαίνουν αυτά. Του Κουιντάρ. Αυτό τώρα αν το βάλει 50 φορές να το κάνει αυτό, τις ταμπέλες θα βρει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί είναι και άμπαλος. Αυτός που δεν είναι θέμα άμπαλο. Είναι θέμα. Είναι άμπαλο, ρε. Είναι κακή συγκυρία. Αυτό το αυτογκόλ αυτό θα το δείχνει στα παιδιά του. Αν έκανα ψεύτη σαν και εσένα και θα πει: κοιτάξτε, παιδιά, ο παπάς την γκολ έβαλε. Και θα πανηγυρίζουν τα παιδιά τα εγγόνια του. Γιατί εσύ, άμα το έβαζε αυτό το αυτογκόλ, επειδή είσαι τέτοιο ψεύταρο, τα εγγόνια σου θα έλεγε: α, θα δει το παππού την γκολ έβαλε. Και θα δείξει το αυτογκόλ ότι το έκανε για κόλεση. Πάμε παρακάτω, άιντε. Τελείωνε. Ψεφταρά. Ψεφτή παππού. Έλα ρε καλά και τελείωνε. Άιντε. Λοιπόν, είχαμε ένα κακό Ολυμπιακό, ο οποίος τα βρήκε σκούρα με τον Πανατολικό. Είχαμε. Άντε, ρε, ξέρουμε τι είχαμε. Ανάλυση δεν μα έκανε. Μίλα μόνο. Είχαμε δημοσιογράφους, είχαμε τον Άρη να κερδίζει 3-2 τα τρίκαλα. Είχαμε τα Λάρισα. Είχαμε, περάσει η ώρα είχαμε. Τι είχαμε, ρε. Μίλα. Τι μίλα. Μίλα. Είχαμε ένα κοουτσάρισμα του Αναστόπουλου φοβερό στο 3-2. Έφαγε το γουχουλάχανο για πλάκα. Τρεις φορές άλλαξε το σύστημα για να κερδίσει ο Άρης. Ο κακός αμυντικά Άρης σε ατομικά λάθη τα τρίκαλα 3-2. Φωνάζουνε λέει τα τρίκαλα. Φωνάζει και ο Άρης για τη διαιτησία. Λοιπόν, ο Γουχού δεν πήγε στη συνέντευξη τύπου. 5.000 κόσμος εκεί πέρα. Εντάξει, μεγάλη νίκη για τον Άρη, ο οποίος πρέπει την Πέμπτη να ξανακερδίσει τα Χανιά για να πάει πρώτος και καλά να τελειώσει τις διακοπές στην Πρωτιά. Περιμένω τον Καρυπίδη να πληρώσει. Αυτή είναι η ιστορία. Κέρδισε ο Άρης 3-2. Μπορεί να κερδίσει και τα Χανιά, ίσως και πιο εύκολα με 2-0-3-1. Ξέρω εγώ αν θα τα πάρει, γιατί μάτς είναι, δεν ξέρει τι γίνεται. Και μετά πρέπει να πληρωθούν οι παίκτες. Εκείνο είναι το ρεπορτάζ που πρέπει να αναλωθεί στο αγωνιστικό, που πήγε πολύ καλά. Τα μισομυντικά λάθη, τα οποία έχουν να κάνουν με τα ατομικά λάθη της ομάδος, με τις ατομικές ενέργειες, τις κακές του Μπραούλ Μπράβο, του Ιτζίδη, του τερματοφύλακα και ξέρω εγώ του Ρόβα και γενικά την ατομική κακή ενέργεια των παικτών. Ο Αναστόπουλος στο off the record είπε σε συνεργάτη του ξανά: εγώ δεν βάζω τους παίκτες να μαρκάρουν στα στημένα ζώνη. Και μάλλον θα είδε τον Κόντε, ο οποίος η Τσέλσι. Την είδε στην Τσέλσι που την αγαπάς πολύ. Την είδε στην Τσέλσι. Η Τσέλσι λοιπόν ποτέ δεν μαρκάρει στο χώρο, στα στημένα. Είναι man to man παλιωμοδίτικο, αλλά την έχει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο speaker το έλεγε προχθές που έβλεπα το match από το Νοτέ TV. Δεν έχει φάει γκολ η Τσέλσι στον αέρα από κεφάλι. Παίζουνε μάντου μάντα στη μένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν και ο Άρης και όλες οι ομάδες που θέλουν να έχουν ας πούμε αμυντικά καλά συμπεριφορές πρέπει να διαλύσουν τη ζώνη και να πάνε στα στη μένα. Τρεις φορές άλλαξε ο Αναστόπουλος το σύστημα. Το έκανε και Ρόμβο μετά το Ήλιτς, μετά το δεκάρι ο Ήλιτς και Τζιμπούρ, ο οποίος Τζιμπούρ με πολλά κιλά δεν βοήθησε την ομάδα. Καθάρισε ο Μιλινούνοβιτς, πώς το λένε.
Και ο Άρης πήρε μια αγχωτική νίκη. Μια αγχωτική νίκη, η οποία είναι νίκη ανόδου. Αλλά περιμένω, ξανά το λέω, την Πέμπτη να πληρωθούν οι παίκτες. Τώρα, αν οι σουπεράδες θέλουν να κάνουν πλάτη τον Καρυπίδη, να κάνουν όσες πλάτες θέλουν. Εγώ πλάτη σε παράγοντα. Από το μεγαλύτερο που είναι ο Μαρινάκης μέχρι τον τελευταίο που μπορεί να είναι του Σουφλίου, εγώ πλάτη δεν κάνω. Ακούω. Τέλος. Εσύ τώρα θα μου πεις για τον Ηρακλή, θα κλάψεις, ξέρω τώρα θα βάλεις τις περέδες. Κάνε, τι κάνει, τι είναι δουλειά σου. Κάνε δουλειά σου. Γρήγορα το πάω το έργο. Παρακολουθώ εγώ. Να παρακολουθείς. Εγώ δεν χρειάζεται. Ήθελα τον Τουράμ να πάρουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή την αρκούδα εκεί πέρα, την οποία την εξαφάνισε ο Βαρέλα, το θέλω να το φέρω στον ΠΑΟΚ. Και επίσης, γυρνώντας στον ΠΑΟΚ, δύο πράγματα βλέπω. Η ανακαίνιση της Τούμπας τώρα χριστουγεννιάτικα, να πουλήσουμε εκεί σαν αερόστατο ένα πράγμα, μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, η νέα Τούμπα. Σαν χλαμάρες τώρα, 20 χρόνια τα ακούω, μοκέτες, μακέτες, θα σκάψουμε την Τούμπα, όχι, θα βρούμε τα κρανία του Μεγαλέξανδρου, σαν χλαμάρες να πούμε κτλ. Και το άλλο είναι οι άμπαλοι στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θέλουν, λέει, να φέρουν πίσω το Βιερίνια. Πόσο άμπαλοι μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν να φέρουν το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο από το Βιερίνια δεξιά, που αυτή τη στιγμή έχει καλύτερο από το Βιερίνια αριστερά. Ο Βιερίνια στα 30 πάει 31, αρχίζει η πτώση. Ο κόλος θα κατεβαίνει προς τα κάτω, σαν τη πόντια, να πούμε, που κλάνει και σηκώνεται σκόνη από κάτω, να πούμε, μπρουτ. Πάει σε καμία παραλία, σηκώνεται ανεμοστρόβιλος από κάτω. Έχουν Τζάλμα κάπως, έχουν Βιερίνια, έχουν το Μάτο στον παιχταρά δεξιά. Ανεβαίνει ο άλλος ο Λέοβατς, ο οποίος ξεκίνησε πολύ άσχημα. Τέσσερα φανταστικά άκρα ο ΠΑΟΚ, θέλει να πάρει, λέει, το Βιερίνια. Αντί να πάρει ένα center for και ένα δεκάρι, θα πάρει, λέει, το Βιερίνια. Τώρα που έκανε ο Πίσες βάρ τον γκολ και δεν το μάρκερε κανένα εκεί με τον γκολ σε ένα ερωτομή, πέταξε τον γκολ το 2-0 την κολάρα, θα πούνε δεν χρειαζόμαστε και δεκάρι, ανεβαίνει ο Πίσες βάρ. Και θέλουν, λέει, να πάρουν το Βιερίνια. Μιλάμε για άμπαλους. Για άμπαλους οι οποίοι μόνο και που συζητάνε να φέρουν το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, ενώ έχουν Ροντρίγκες, Τζαλμά σε ενδαιμονιώδη κατάσταση, αυτό και μόνο, να πούμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όσο για αυτές που λένε θα παίξει μπακ ο Βιερίνια, να σας πω ότι ο Βιερίνια μπακ ήταν στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και ο μεγάλος Σάντος τον έβγαλε από εκεί. Δεν θυμάμαι ποιον έβαλε, έναν άλλον. Έκλεισε την τρύπα εκεί και πήρε το Euro. Ιδεάλωσε εκεί και κάτι 3-3 με κάτι Ουγγαρίες, κάτι αυτά. Έμπαζε ο κόσμος από εκεί πέρα μέσα. Λέγε, ρε Κόκκινη, γιατί δεν μιλάς. Μίλα μόνος. Μιλά μόνος μου, γιατί πρόβλημα έχω να μιλάω μόνος. Ξέρω, γιατί θες παρέα, δεν λέω. Κάνε μόνο σε λέω, ξεκίνα να πούμε. Κάνε μόνο. Είχαμε ένα ματς. Κάνε μόνο. Είχαμε ένα ματς. Είχαμε δύο ματς. Περιμένω τους σουπεράδες τώρα να κάνουν αβάντα τον Καρυπίδη. Περιμένω να πληρώσει εγώ ο Καρυπίδης τους παίκτες, να φύγει ο Μιλινούνοβιτς, ο Ντάτος, ο Ήλιτς, ο Μπαρκάν, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης, σωστά γράφει η εφημερίδα Μέτρος Σπορ σήμερα, ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Και πολύ καλή και η αλλαγή του Παυλίδη με τον Ανάκογλου να μην κόβει ούτε με μαχαίρι που δεν. Τι να πω αυτός ο Ανάκογλου, τι πράγμα αυτός ο Ανάκογλου να πούμε. Για ταλαιπώρια αυτός, πολύ μεγάλη πτώση αυτός ο Ανάκογλου να πούμε. Και ο Ρόβας Βαρύς θα πρέπει να κάνει και καμιά μεταγραφή και να πάρει κανένα χαφ γλίγορο για τις καλές επαναφορές, όπως λέει και ο Νίκος Αναστόπουλος. Επαναφορές. Χάνω την μπάλα ψηλά, θέλω γρήγορου χαφ να γυρίσω πίσω. Άμα θέλω ταξί να γυρίσω πίσω, στυλ καλογέρι, Ρόβα κτλ. Χρειάζομαι να πούμε κάτι πιο γρήγορο εκεί. Και τα center back δεν εμπνέουν και μεγάλη εμπιστοσύνη. Ούτε ο Ιχτζίδης, πώς το λένε, ούτε ο 40χρονος ο Ραούλ Μπράβο. Εκεί πήγε να την κάνει τη δουλειά. Θα φάει και το δεύτερο γκολ ο Άρης. Και καλά που βρέθηκε ο Διούδης με την εκπληκτική εκείνη επέμβαση και έσωσε τον Άρη από το δεύτερο γκολ. Για τον Ηρακλή, τι να πω. Έκανε μια σύνθεση ο Παντελίδης μπασταρδεμένου 4-2-3-1. Έκανε πολύ μαχητικό τον Ηρακλή. Έβαλε σωστά τον Κούρο στα χαφ, όχι στις πλευρές. Έκανε μια κίνηση να βάλει τον Κυριακίδη έξω αριστερά. Στάμους για μπάρες ψιλοκρατήσανε. Ο Άντερσον ανήκει στα πυθικοειδή εκεί πέρα, τα οποία κάνουν μια μεγάλη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ σε μάτς χαμένο. Και πάνε με τη Λεβαδιά, τρώνε όρθιοι τα γκολ. Πάνε με τον Ατρόμητο, τρώνε όρθιοι τα γκολ. Τρώνε όρθιοι τα γκολ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο άλλος λέει: τον πάρω στον Παναθηναϊκό. Πάρτε τον στον Παναθηναϊκό. Αν τον κυνηγάνε οι Παναθηναϊκοί από τον τηλεοφόρο Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, θα τον πάρω στο κυνηγητό, θα τον φάνε λάχανο. Τι θα τον κάνει στον Χουάντερσον. Χουάντερσον είναι μια ιστορία αμαρτωλή. Χουάντερσον. Μετά, κύριε Παντελίδη, με το που κάνει το 1-0, προηγείς 1-0, έχει το Ρούσο δεξί μπακ και τον Κυριακίδη αριστερό εξτρέμ. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει πριν ακόμα γίνει σέντρα για την Αστέρα Τρίπολης είναι να μετατρέψει το 4-2-3-1 σε 5-3-2. Πώς? Θα βάλει τον Κυριακίδη δεξιά εκεί που είναι ο Ρούσος, θα πετάξει το Ρούσο τρίτο σέντερ μπακ με Στάμου και Ζιαμπάρη. 5. Σαραμαντά, Στάμου, Ζιαμπάρη, Ρούσο, Κυριακίδη.
Η Τζόγλου Κούρος θα βάλει τον Αγγελόπουλο τρίτο χαφ απέναντι στο Λεωζίνιο και η τρίτη σου αλλαγή θα είναι στο Μοντέιρο που θα είναι δεύτερο φορ. Θα βάλει αυτό το Φλόρο, να πούμε. Πώς το λένε το Φλόρο, το Λάμπρου που είναι γρήγορος, 12 λεπτά να σου κάνει το 5-3-2 το δεύτερο φορ. Τι μπερδεύεσαι με τον αυτόν Βοσνακίδη να βάλεις τον άπειρο. Μπερδεύεσαι. Δίνεις, αντί να δώσεις λίγο χώρο στα στόπερ σου και στα χαφ σου, βάλεις τον Αγγελόπουλο. Ρε, ποιον Αγγελόπουλο βάζεις εκεί πάνω στον Κούρο? Τι κερδίζεις δηλαδή που βάζεις τον Αγγελόπουλο πάνω στον Κούρο? Τι κερδίζεις? Ταχύτητα? Καλύτερο μπόι? Καλύτερη άμυνα? Φλυδιασμό? Τι να κερδίσεις? Παίρνεις τον Κυριακίδη, ρε άνθρωπε, τον πετάς δεξί μπακ χαφ, πας τρίτο χαφ, τρίτο στόπερ το Ρούσο, πετάς να πούμε τον Αγγελόπουλο στο Λεωζίνιο τρίτο, στο Λεωζίνιο τρίτο να κάνεις τρία χαφ και βάλε και τον στο Μοντέιρο. Ή θες δεύτερο σέντερ φορ γρήγορο, πέτα τον Περόν έξω και βάλε τον Λάμπρου, παίξε με Λάμπρου Μοντέιρο. Δύο σέντερ φορ, έξι λεπτά. Εγώ σου λέω θα το κάνεις 2-0. Εγώ σου λέω θα το κάνεις 2-0. Δηλαδή τι μου βάλες το Ρούσο δεξί μπακ και προηγείσαι και δεν μου το γυρνάς 5-3-2, ενώ δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε αλλαγή, ρε Παντελίδη. Δεν του τα λέει αυτά ο Μπέκας εκεί. Αλλά ο Μπέκας, το τσιγάρο, παφ-πουφ, παφ-πουφ το τσιγάρο, οι βοηθοί κοιμώνται και ο Ηρακλής τελευταίος στη βαθμολογία. Τι να πω εγώ άλλο. Εγώ τα είπα γρήγορα γιατί αυτοί οι διαφημίσεις πρέπει να με κάνουν ταχύτατο. Άμα αρχίσω και λέω, είχαμε ένα μάτς, είχε ταρπεραμέντο, είχε μπρίο, είχε φαντασία. Θα το πάω αργά. Κατάλαβες γιατί το λέω γρήγορα? Αυτό είναι. Πάει τελείως. Πάει σε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας Νούκλη Ταρέας, Στέργιος Πετκανίτσας, Τηλεφώνια για τον ένα και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά έρχεται στο δικό σου χώρο να σ' ανοίξει αν έχετε κλειδωθεί έξω το σπίτι, για όλες τις κλειδαριές και φυσικά με την απίστευτη προσφορά την οποία έχει για κλειδαριές ασφαλείας, όπου έχουν κύλινδρο Ιζέων σε μοναδική τιμή και τα κλειδιά δεν μπορούν να αντιγραφούν σε κανένα άλλο κλειδαράδικο πέρα από αυτό στην Τηλεφώνια 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Ούτε από Γεωργιάνους. Η τιμή είναι ασύλληπτη και μπορείτε να τη μάθετε τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-85-27-27, πέρα δηλαδή από το να κερδίσετε τις ανεπανάληπτες τιμές που έχει για τα υπόλοιπα, να μάθετε και την τιμή για την κλειδαριά τύπου ασφαλείας. Λέγε ρε, λέγε ρε, λέγε όλο, όλο νοήματα. Βάλ την Πέμπτη ρε κόκκινε. Τι ποια Πέμπτη? Αυτά Τζόγλιο πήγες? Όχι, δεν μπορούσα να πάω. Δεν μπορούσε να πα. Δεν μπορούσα να πάω. Θα σε παίρνω κάθε μάσο στο Ηρακλή τηλέφωνο να μου το σηκώνει όμως. Όταν δεν πάω, ρε φίλε. Ναι. Γιατί υπήρξε φορά που πήρε και δεν σήκωσα. Ε? Υπήρξε φορά που πήρε και δεν σήκωσα. Όταν έπεσε ο Ηρακλής. Ναι, σε πήρα από ένα άγνωστο τηλέφωνο και το σήκωσε μετά. Σαν τον άλλο που μα πήρε προκαταβολή για το όπλο να πούμε. Και σε μένα δεν σηκώνεται τηλέφωνο. Ήμουν στο γήπεδο. Λέγε, πάρα κάτω. Ήμουν στο γήπεδο. Προχτές δεν ήμουν. Τι είδε η Ηρακλή? Το είδα όμως. Τι είδα? Τι είδε? Καταρχήν ήταν Ηρακλή ο οποίος μετά από ένα παιχνίδι το οποίο ακούστηκαν τόσο πολλά, ναι, έβγαλε ενέργεια, το πάλεψε. Άντε πάλι. Και το παιχνίδι διαμορφώθηκε από ένα γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί δεν έπρεπε να μετρήσει? Γιατί τη βάζει με το χέρι. Ποιος την έβαλε με το χέρι? Ο Μπέρτος. Εντάξει. Και του Ηρακλή. Δεν είναι ευθύνη όμως. Και του Ηρακλή δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν είναι όμως ευθύνη. Πες μου, του Ηρακλή, δείξα μου μία. Μετά τη σφαγιαστική διατησία στον αγώνα με την Ξάνθη, λέει, η Τρίπολη. Που στέρισε από την ομάδα μας το κανονικό γκολ της Σοφάρης, η Τρίπολη. Ποια Τρίπολη? Ποιος, όνομα? Ο Μποροβίλο. Ανακοίνωσε αστέρας Τρίπολη. Ο Μποροβίλο, είσαι τρέλα με το θρύλο τη φανέλα? Ποιος? Ας μη σας τρύπαγε ο Μποροβίλο. Λες, ο Μποροβίλο, είσαι τρέλα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινα, μην τα παίρνατε. Λοιπόν, πες μου πότε έβγαλε τελευταία ανακοίνωση για την Τρίπολη. Μισό λεπτό, ρε, σταμάτα. Ο παδέ. Αλλά και επέτρεψε να δεχθούμε δεύτερο γκολ χωρίς ο διαιτητής να σημειώσει το καταφανέστατο το φάουλ του ποδοσφαιριστή μας. Ήρθε το γκολ offside του Κυριακίδη. Με το οποίο προηγήθηκε σήμερα ο Ηρακλής για να μας κάνει να αναρωτηθούμε μήπως τελικά ο Αστέρας ενοχλεί και κάποιοι δεν τον θέλουν στη Σούπερ Λίγκα. Αν είναι έτσι, ας μας το πούνε ευθέως. Λέει η ανακοίνωση του Αστέρα Τρυπόλεως. Εσύ γκολ offside έβαλες. Προηγήθηκε δηλαδή η δικιά σου αμαρτία. Δεν υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Όχι. Και ο άλλος κανονικά. Εγώ στο αποδεικνύω. Ότι και το γκολ του Ηρακλή είναι κανονικό. Πώς είναι, για. Είναι κανονικό. Πώς είναι κανονικό. Τώρα θες.
Αφού είναι offside, παιδιά, δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Έχω γνώμη υπεύθυνη και σοβαρή. Δεν υπάρχει offside. Είσαι οπαδός, γι' αυτό το λες. Κανένας οπαδός. Εγώ ότι είναι εναντίον της ομάδος μου, πρώτος το λέω. Σου λέω δεν υπάρχει offside. Και για τον γκολ που ισοφαρίζει η Τρίπολη, καταρχήν ο Σιδηρόπουλος παίρνει άριστα. Ποιος Σιδηρόπουλος? Ο διαιτητής. Γιατί? Δεν ευθύνεται ο διαιτητής. Με παοξί διαιτητή δεν πάρει. Δεν με ενδιαφέρει τι. Τα γαροτάγαρο. Εγώ ξέρω τι είναι καλό διαιτητή. Συμμαχία. Το γκολ το οποίο βάζει η Τρίπολη είναι δουλειά του επόπτη. Αυτό είναι. Να τον πει είναι χέρι. Ναι, ενώ το offside ποιανού είναι που έβαλε εσύ. Ποιανού είναι του διαιτητή. Μα δεν είναι offside. Πώς δεν είναι. Μισό μέτρο. Πάμε παρακάτω. Ρε εσύ, αν σου αποδείξω δεν offside, τι χάνεις. Τι να πάλι με τα στίχημα. Πάλι θα χάσει στίχημα. Αφού έχει offside. Πάλι θα κλε. Πε εντάξει, πέραμε 0-0-1. Πάλι θε να κλε. Έβαλε γκολ offside, τώρα φωνάζει. Τι φωνάζει. Δεν ήταν offside. Και πώς δεν ήταν. Μισό μέτρο. Δεν υπάρχει offside. Και του Άρη το δεύτερο γκολ, υποψία offside. Πώς δεν είναι offside. Από το υποψία offside. Δεν είναι. Μέχρι είναι offside. Α, λοιπόν. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Και μπέναλτι στον Άρη δεν έδωσε, αλλά το γκολ είναι offside το δεύτερο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ρε φίλε, τι ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ρε φίλε. Δεν έχει ρε φίλε. Δεν υπάρχει offside σου λέω. Εντάξει, καλά. Δεν υπάρχει offside. Καλά, τώρα δεν θα κουράσουμε τον κόσμο. Λες σαν ρινόκερο οπαδό του Ηρακλή. Ο Καγιούλης έβγε, το διώξατε ακόμα, τι έγινε. Ο Καγιούλης. Ναι. Το διώξατε. Ο Καγιούλης δεν ξέρω, σου λέω δεν ήμουν στο γήπεδο να δω αν είναι στο γήπεδο ή όχι. Το διώξατε, έφυγε από τον Ηρακλή. Όχι, στον Ηρακλή. Ακόμα και είναι. Χριστούγεννα στον Ηρακλή δεν κάνει. Στον Ηρακλή. Και πρωτοχρονιά μαζί. Αυτό είναι πάλι. Πολύ πιθανόν. Άντε, μπράβο. Πολύ πιθανόν. Με ένα πάνω πάτη βγάλετε δηλαδή. Κύριε Καγιούλη, η μαμά σας κάνει σεξ. Απαράδεκτο. Κύριε... Απαράδεκτο το πάνω. Γιατί είναι απαράδεκτο, ρε. Δεν μπορεί να εκφραστεί ο κόσμος. Τι δουλειά έχει να βρει τη μάνα του άλλου. Έτσι γουστάρεις, έτσι πειράζει. Εγώ διαφωνώ. Μια εσύ να διαφωνείς. Τι δουλειά έχει να βρει τη μάνα του. Τι είσαι και σε ένα κότα. Τι να βρει τη θεία του. Τι να βρει τη θεία του δεν τον πειράξει. Τι να βρει την κόμενά του πάλι δεν τον πειράξει. Τι να σε κάνω ρε κόκκινε. Διαφωνείς εσύ, χριστιανέ εσύ. Αν κάτι με ενοχλεί το λέω. Ναι σιγά. Πάρω το κλειδί να το βγάλει. Σε ενοχλεί. Καραγκιόζη. Πολύ έξυπνο. Άλλο θέμα. Προχωρημένο. Λέγε αυτά τι έκανε. Στα προγνωστικά τι έκανε. Χάσαμε τον Παναθηναϊκό, ναι. Τον Ηρακλή. Εσύ. Ναι. Ναι. Εγώ τι έκανα. Και οι δύο το είχαμε. Θέλω να σα τα δείξω. Ναι, θέλω να μου τα δείξει. Νομίζω καλά. Εδώ τα μαργαριτάρια που βγάλαμε. Για πες, τι κάναμε στο στοίχημα. Εμείς οι ειδικοί να πούμε. Τι ειδικοί ρε και αν ειδικοί αυτοί. Έβγαλε καμιά οκτάδα ποτέ ρε. Καραγκιόζη. Οκτάδα. Ναι, πότε. Πολύ καιρό. Πολύ καιρό έχει. Θα σου πω λοιπόν. Ναι. Βέρεια ξανά το δίνω διπλό, το δίνει άσο. Και τι ήρθε. 0-4. Μάλιστα. Μέσα είσαι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πλατανιάς Ατρόμητος το δίνω 0 στον γκολ. Το δίνεις over. Μέσα είμαι. Τι μέσα είσαι. Δεν καταλαβαίνω. Όταν κάνω πλάκα για αυτόν, το δέκεται. Παρακάτω. Για μένα το δέκεται. Άλλο. Κασιόπι Πάοκ το δίνω γκολ-γκολ. Το δίνεις γκολ-γκολ. Ναι. Και τρώει 5. Έβαλε γκολ. Ολυμπιακός Πανετολικός το δίνω γκολ-γκολ. Ναι. Το δίνεις 2-3 γκολ. Το χάνεις. Ναι. Ηρακλής Ατρόμητος το δίνω άσο. Το δίνεις άσο. Ναι. Λεβαδιακός Πανιώνιος το δίνουμε και οι δύο άσο. Λάρισα Παναθηναϊκός το δίνουμε και οι δύο διπλό. Μέχρι τώρα σε κερδίζω για ένα και ΑΕΚ πας για ένα, το δίνω εγώ γκολ γκολ και στο δίνεις διπλό. Ναι, σήμερα φοβάμαι για τους φίλους μου τους ΑΕΚΣΙΔΕΣ ότι θα λυπηθούν πάρα πολύ. Φίλους σου. Ναι. Ότι συμπαθώ την ΑΕΚ, το λέω. Συμπαθώ. Είναι... Θα βγει ο Βλάχος και θα σου πει. Εγώ τέτοιες συμπάθειες δεν τις θέλω. Εγώ τη συμπαθώ την ΑΕΚ. Γιατί? Δεν ξέρω, ρε, είμαι παρακατιανή του ΠΟΚ. Για αυτά που φάγανε από τους παίκτες. Για τα μπέναλτι που έπιασε ο Χριστίδης με την QPR. Για την μπάλα που είδα στα 25 μου από το. Και στα... Είδα δύο φορές την ΑΕΚ με μεγάλη μπάλα. Με Μπάγεβιτς, Μαύρο Δωμάζο. Εντάξει, μια τριπλέτα καταπληκτική. Και Μίμη Παπαϊωάννου μέσα πιο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για ομαδάρα. Για ομαδάρα. Και μετά είδα Σαμπανάτοβιτς, Τσάρτες, Δημητριάδες κτλ. Ο Κόνσκι. Τι να θυμηθώ και τι να ξεχάσω. ΑΕΚΑΡΑ. Έχω δει μπαλάρα. Έχω δει μπαλάρα. Η αλήθεια είναι όπως είδα μπαλάρα, ότι η ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του 90 έπαιξε μία από τις. Μπερδεύεσαι, ήταν... κόκκινε. Αρχές δεκαετίας του 90. Και τέλη. Και τέλη. Τέλη μπερδεύεσαι, κόκκινε. Και τέλη. Μη κόκκινε, μπερδεύεσαι. Και τέλη. Και τέλη κάλπη και ντουνιά. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τέλη δεκαετίας του 90 μπαλάρα. Με Μαραγκόδς, με Φραντζέσκους. Με... Αυτό μιλάς 98-99. Ναι, τέλη είναι. Δεκαετία 90 τέλη είναι και αυτά, κόκκινε. Ναι, μην μπερδεύεσαι. Ποιο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ. Ποιο πρωτάθλημα πήρε ο ΠΑΟΚ τότε που έπαιζε καλά. Δεν πήρε πρωτάθλημα. Έχει γλύψει του ΠΑΟΚ. Η Άρσεναλ παίρνει πρωτάθλημα. Πήρε... Δεν παίζει μπαλάρα. Η Άρσεναλ, βρε η Ιερόσι. Η Ιερόσιλε. Πότε πήρε πρωτάθλημα. Η Άρσεναλ έπαιξε τελικό Champions League. Έπαιξε. Πότε πήρε πρωτάθλημα η Άρσεναλ. Κάθε χρόνο είναι Champions League και πήγαινε στου τέσσερι. Κόκκινε, πότε πήρε πρωτάθλημα η Άρσεναλ. Είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ τη Αρή.
Πότε πήρε η ΑΕΚ, πότε πήρε η Άρσεναλ πρωτάθλημα, τα τελευταία το 2000, χρόνια. Το 2002. 2003, τότε που 2003, είχε καθίσει. Και χρόνια. Είναι ναι. Η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που το πήρε ΑΕΚ. Φέτος λέμε θα το πάρει η Chelsea, λέμε έτσι, φαίνεται. Όχι, τι, εσύ είπες θα το πάρει. Θα το πάρει η City, ναι. Είπες, θα το πάρει. Ωραία, θα είπε θα το πάρει. Εσύ ποιον είπες ότι θα το πάρει. Εγώ ποιον είπες ότι θα το πάρει. Εγώ είπα ότι είναι απρόβλεπτο. Απρόβλεπτο. Ναι. Άρα εγώ είχα άποψη, εσύ δεν είχες. Εσύ είπες είναι απρόβλεπτο. Είπα ότι εφόσον είπες ότι θα το πάρει η City δεν το παίρνει. Πόσοι βαθμούς είναι η City πίσω. 6. Δεν τελείωσε ακόμα. Δεν τελείωσε ακόμα. Τελείωσε. Δεν τελείωσε ακόμα. Ξέρεις σημαίνει εσύ, σου πια. Εσύ τι θες να βλέπεις. Σου πια. City, Arsenal ή την Chelsea θες να βλέπεις. Τι σε ευχαριστεί εσένα. City, καλύτερο παιχνίδι κάνει. Εχθές δεν είδες City, Arsenal. Το 2-1. Ωραία. Ποιο, εγώ τα είδα και τα δύο. Τι να ευχαριστηθώ από το Chelsea το 0-1. Δεν ευχαριστήθηκα μπάλα. Σωστό. Αυτό την κολάρα του... Του Διέγο Κώστα μόνο. Γκολάρα, τι γκολάρα, ρε. Έγινε μια σέντρα από το στόπερ το δεξί λόμπα. Πήδηξε ανάμεσα από τα δύο σέντερ μπακ. Μια πεθαμένη κεφαλιά. Έχει βάλει ο αποθέωνε παραλά... την ομάδα του Διέγο Σιμεώνε. Σέρνεται η Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμπτωση κι αυτό. Σέρνεται. Σέρνεται η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μια ομάδα πολεμιστών. Άκουσε να δεις. Ρεσί, από τότε που την έπιασε το στόμα. Περίμενε ρε κόκκινε, περίμενε το τόμα του, το τόμα του. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι μια ομάδα πολεμιστών. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εάν πάρεις το αθλητικό παράστημα από την Ατλέτικο Μαδρίτης και το φορέσεις στην Μπαρσελόνα. Σταμάτα ρε κόκκινε, μην πηδάς την κουβέντα ρε κόκκινε, μην τη βιάζεις. Βάλε προφυλακτικό πριν πηδήξεις την κουβέντα. Μην ρε κόκκινε, να πάρεις το γιάννου. Άμα πάρεις την αθλητική υπόσταση της Ατλέτικο, είναι μια μέτρια ομάδα. Δηλαδή, πώς ρε παιδί μου λες, ο Σαλπιγκίδης, άμα του πάρεις τον αθλητή από μέσα του, είναι ένας μέτριος παίκτης. Η Ατλέτικο δεν έχει ταξίδια, τα φίδια, δεν έχει στα 30 μέτρα να κάνει τις επιθέσεις, δεν έχει στα 30 μέτρα να αμήνεται, δεν έχει το πρέσινγκ, έτσι τα κέρδισε. Πολεμοχαρής ομάδα με πολεμιστές ποδοσφαιριστές. Τις πήρες, να πούμε, το πολεμικό από μέσα, δεν έχει ταλέντο μεγάλο. Αυτό θέλω να πω, για να γίνω κατανοητός. Δίκιο έχει σε αυτό που λες όμως. Απόλυτο δίκιο. Ότι από την ώρα που την έπιασε στο στόμα σου. Έκανε τον τεφορμάρισμά τη. Έκανε τεφορμάρισμα. Σύμπτωση και αυτό. Σύμπτωση. Και ανακοίνωσε και ο Διέγκο Σιμεώνε ότι θα πάει στην Ίντερ. Δεν πρέπει να πάει κάπου αλλού. Φτάνει. Δεν πάω. Και ναι, άμα είναι να έχει του Μαλαισιανού από πίσω, τι να σου πω. Πολύ ωραία. Θα εκπαιδευτεί κι αυτό. Λοιπόν, μα κάλεσε η κυρία Μέρη. Πού θα πρωτοπάμε, ρε. Μαύρη θάλασσα. Μαύρη θάλασσα, ναι. Κυρία λοιπόν, Μέρη. Ο Γιακουμίδη μα κάλεσε. Ο Γιακουμίδη. Λοιπόν. Είμαστε καλοί άνθρωποι που μα αγαπάνε. Αν πεινάσουμε, πώ το λένε, αν πέσει πείνα και λοιμό κτλ. Όλο και κάνα στάρι θα μα δώσει σε κάνα χωριό, όλο έτσι, και κάνα ψωμί. Έτσι λέω εγώ. Να σου πω ένα πράγμα. Να μου πεις ένα πράγμα. Άμα κλείσει αυτό το ρημάδι. Ποιο? Αυτό το ρημάδι. Όχι για του συγκεκριμένου που είπαμε. Άμα κλείσει αυτό το ρημάδι και φύγει από τα φώτα. Φύγω από τα φώτα. Δεν θα σε ξέρει κανεί, δεν θα σε θέλει κανεί. Το ξέρω, ρε κόκκινε. Στο νοσοκομείο δεν να με δει, δεν ήρθε. Ήρθε 2-3 λεπτά, έφερε 2 κουραμπιέδε. Δεν ήρθε. Ήρθε 3 λεπτά στο νοσοκομείο, έφερε 3 κουραμπιέδε. Και πήγες μετά στον Ανδρώνη και λες: εγώ εδώ είμαι τώρα, μην φοβάσαι τίποτα. Και σου λέει: Ανδρώνης, αυτό είναι που φοβάμαι. Γιατί είσαι εσύ εδώ. Ήρθες. Ήρθα ή δεν ήρθα. Ήρθες με τον coach. Ήρθες. Ήρθε και τι έγινε. Όχι μόνο με τον coach και μόνος. Τι δεν ήρθα, ρε, ομολόγησε. Έκανες το στεναχωρεμένο. Έφερες τους κουραμπιέδες που δεν μπορούσα να φάω εγώ. Ποιος έτρεχε μαζί σου ρε, στο Παπα-Νικολάου που ήσουν να προπονούσουν για πτώμα και είχες κλάσει μέντες. Είχες γίνει πιο άσπρος και από την άχνη που είναι σκουραμπιέδες. Με έπιασε αυγενικό ρε, τι να κάνω ρε. Τι αυγενικό ρε, καλά που ήταν η Στέλλα και σε έσωσε. Από αυγενικό ρε. Από βέβαιο θάνατο είχες γίνει σαν το πανί. Ο Μηταράς λέει πάρτε τον γιατί μάλλον από τον λογαριασμό του ήρθε τα μπλά. Αυτά τα παθαίνει εσύ κόκκινα. Αυτό ήταν από τι καλύτερε ατάκε του. Δύο φορέ. Ρε μπα και το έπαθε γιατί του είπα να πληρώσει τον λογαριασμό. Άστα γιατί με είπαν πάνω στο μπακάλι ότι όταν ήταν να πληρώσει, ο χρόνο βγήκε από εκεί. Για βγάλω τον Δημήτρη να μιλήσει. Άστα, τι να το βγάλω μόνο τώρα. Άσε με ίσω. Βγάλω τον ίδιο κτήτη λοιπόν, να το πει. Έχει Σαββατοκύριακο μουσική, λέει η κυρία Μέρη. Ναι. Και επειδή σ' αρέσουν τα χοιρινά, οι λαχανοτολμάδε, τι τζιγεροσαρμάδε, τα κοκορέτσια και τα κοτόπουλα τα γεμιστά. Έχει καλή κουζίνα. Έχει καλή κουζίνα. Μπορεί να κάνει ρεβεγιόν εκεί με 15 ευρώ σου βγει φτηνά, σε να σε πάρει 10 γιατί είσαι καλό άνθρωπο. 4 άτομα, 1 λίτρο κρασί, 2 εσύ. Να πα στην Πορφύρα να φας. Τώρα, για τη Μαύρη Θάλασσα το Κίδη, λέει. Ο Αλέκος. Ναι, επειδή λέει ο κόκκινο έχει αφμή και γευσηγνώστη και επειδή θέλω α πούμε το. Επειδή έχει το σημείο Z. Έχει το σημείο Z στο Λάνικα. Και στον Ουρανίσκο. Ναι, θα σου και δυο πουρα λέει. Εσύ και δυο πουρα. Αλλά θα διαλέξει μέρα που θα έρθει και εσύ μαζί μου εδώ. Γιατί εγώ, άμα φάω το βράδυ, δεν τη βγάζω. Θα έρθει παρέα να κάνουμε κουμπί. Γιατί εκεί θα πει. Το κλείσουμε το ραδιόφωνο. Το Ανδρώνη θα πει φυτίλι. Δεν κάνει το Ζενάρ Τεπαρτιέ. Εγώ δεν πίνω, δεν κάνω δικό. Έχω εκπομπή και. Δεν πίνω. Όταν πιάνω τιμόνι και όταν πιάνω μικρόφωνο δεν πίνω. Εμεί τι πιάμε εκεί. Επειδή πιάνω κάθε μέρα τιμόνι και μικρόφωνο δεν πίνω. Ένα τσιπουράκι πιάμε. Τι τσιπουράκι ρε κόκκινε. Τα μάτια σου τα είδε πώ ήταν.
κάθε τρίτη. Σαν τον Ανέστη Βλάχο με το γυάλινο το μάτι. Γυάλιζε το μάτι. Ήπιαμε πάνω από ένα τσίπουρο, αφού μπροστά σου. Όταν έφυγα ρε κόκκινε εγώ, είχε πιει ήδη τρία. Τρία, ρε, ένα τσιπουράκι. Φύγε από δωρέ. Δεν τρέφεσαι. Φύγε από δωρέ, πάλι ο καρτέρι, ρουφατράβα να πούμε. Εκαρτέρι, ρουφατράβα. Δεν ρουφιάνει τη ασφάλεια. Είναι δυνατόν να λε πια πράγματα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Τι άλλα θεματάκια είχαμε, είπαμε για τι θα κάνει η ΑΕΚ σήμερα, η Σίγκλας θα χάσει. Τα Γιάννενα, αυτοί οι βρωμιάριδες θα παίξουν κανονικά τώρα για να γιατί πριν πέραν ακανόνιστα. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Λέω αυτοί οι βρωμιάριδες θα παίξουν. Τα δώσουν όλα για να αποδείξουν ότι δεν είναι. Το... Καταρχήν. Ότι... Ναι. Η ΑΕΚ δεν είναι τόσο καλή όσο την προηγούμενη αγωνιστική. Πόσο πέστε. Δίνει ρε, στο betting bet, πώς το λένε αυτά. Στο χορηγό του ΠΑΟΚ να τα παίξουν. Ποιος είναι ο χορηγός του ΠΑΟΚ. Sporting bet, πώς λέγεται. Πόσο δίνει ρε, στο Sporting bet να πούμε το διπλό του ΠΑΣ Γιάννενα. Καινούργια στοιχηματική εταιρεία έκανε. Sporting, πώς το λένε. Sporting, πώς λέγεται. Sporting bet, μπες μέσα. Δίνει και ο χορηγός μας, δικός μας. Α, Γιάννα το διπλό, πόσο δίνει. Εκεί να δεις ιστορία. Άστο να εξή το φελό από πάνω από την Καστοριά να μας βρίζει. Ραπτόπουλε, γιατί προγνωστικά δεν πρέπει σε τσιάρι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πόσο, λέγε. Πόσο δίνει, ρε. Πόσο δίνει, ρε, ο οπορτινιστή. Τι σημαίνει ο οπορτινιστή. Βγαίνει ένα παόξι, του λέω κόκκινο, είμαι οπορτινιστή, λέει. Δεν είπα είμαι. Ναι. Με κατηγόρησα. Ναι. Και ο άλλο λέει, εγώ είμαι πάοχλε. Τι οπορτινιστή, δεν κατάλαβα, λέει, τι με λες. Λοιπόν, λέγε. Το διπλό κινμένεται από 5.30 μέχρι 10. Δεν είναι πρόκληση αυτό. Τώρα γιατί έχει τέτοιες αποκλήσεις. Πλήρωσες το έμφυα. Το έμφυα όχι. Τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Εγώ τα πλήρωσα και τα δύο. Μπαμ μπαμ πήγα. Μην πλακώσουν εκεί συνταξιούχοι και κάνουν καμιά κατάληψη σε καμιά τράπεζα. Λοιπόν, πήγα άκου, ναι. Το άσοχη παίζει πάνω κάτω στα ίδια. 1,45. Όχι, 1,37. Σπάει αυτό, δεν το υπάρχει. Το χ κοντά στα ίδια. Το ρίχνει μια εταιρεία 4,35. Το χ 2. 4,80. Η διπλή ευκαιρία πάνω από 2. Ναι. Ναι. Κοντά σε 3 φράγκα. Δεν χάνει. Τα Γιάννα δεν χάνουν. Εγώ λέω ότι αυτό το goal δεν χαλάει. Ποιο goal. Ρεάσε τώρα. Παίζει ένα ρίσκο. Πόρτινγκ μπέκ, έτσι κάρτα πιστωτική, ρε. Πόρτινγκ, όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Δεν παίζει. Χρεωστική έχει. Θα πάω στο μάτιο. Χρεωστική έχω, ναι. Χρεωστική έχει. Ναι. Βγάζει τα λεφτά. Εκεί δεν μπορούμε να παίξουμε με τη χρεωστική. Άμα έχουμε 1000 ευρώ μέσα, μπορεί να μας. Δεν παίζω, ρε. Άντε πάλι τα ίδια. Παίξε διπλό τα Γιάννενα, μια κάρτα, ρε. Πού είναι ο μάτιο, ρε. Ο μάτιο έχει μια καρτούλα, μπαμπά με ένα ευρουλάκι, παίζουμε. Θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο τον Γιώργο το απόγευμα να πούμε μπαμπά να τη φτιάξω την άκρη. Βέβαια. Δεν χάνουν τα Γιάννενα. Αυτοί οι βρωμιάριδες, οι τρισάθλοι, οι λερωμένοι, οι ελεηνοί. Τι να τους πω να πούμε. Εντάξει. Καλημέρα στα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι να πούμε οι οποίοι άφησαν τον Αγγελόπουλο να κάνει 60 μέτρα κούρσα στο Καφτατζόγλιο και να γίνει το 2-1. Γελάει ο κόσμος. Και αυτοί οι οποίοι σώσαν αυτό το σωσία του Νινιού, το Μπέντο, το σωσίδιο ο Νινιός είναι. Λοιπόν. Που κάνει την ηλίθια αλλαγή τότε στα Γιάννα, βγάζει το φορτούνι και παίζει 4-4-2. Και στο πρώτο φόρτωμα μένουν στείλει άλλα το 4 και ο τερματοφύλακας 5 ο Περιστεράκης, πώς το λένε. Αυτοί θα πάνε στην ΑΕΚ και θα τη βρούνε στην κόντρα επίθεση 10 φορές ανοιχτή και θα τη σκίσουν. Λοιπόν, εγώ σε άλλο σε θέλω τώρα, έτσι για, πραγματικά. Για πες, αγόρι μου, αγόρι μου. Αγροτικός τέρας Πανσεραϊκός, τι το παίξεις. Διπλό. 4,5 φράγκα. Ναι. Λοιπόν, ο Μάτζιος, τι ώρα παίζουν αυτοί. Αυτοί. Τρεις. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Κάτσε το δω. Ο Δηλμπέρης αυτά είναι μαέστρος, να ξέρεις ο φίλος. Τι είπε νήσεις, ε? Με το Ριαβόγλου θα βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο. Χειραψίες θα κάνουνε. Διπλό είναι. Ο Αγροτικός Αστέρας πάει για πρωτάθλημα. Όχι. Όχι, δεν ξεκίνησε, θα ξεκίνησε σε λίγο. Ξεκίνησε. Σε τρία λεπτά. Λοιπόν, τώρα, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, 4.50. Εγινιακός Απόλλων Σμύρνης. Και αυτό θα σπάσει. Ο αμαρτωλός. 1.30 το διπλό δίνει. Γι' αυτό θα σπάσει. Άλλο. Χανιά Λαμία, 1,22 το διπλό. Και αυτό θα σπάσει. Θα έρθουν τα χανιά, θα στήσουν το. Καλυθέα Όφη, 1,80 το διπλό. Και αυτό θα σπάσει. Όλα θα σπάσουν. Όλα θα σπάσουν. Έφυγε ο Γκόνιας ο φελός. Το μόνο μπορεί να σπάσει. Έφυγε ο Γκόνιας. Ο Γκόνιας έφυγε. Φελός είναι, το διώξανε. Φελός είναι, τι είναι. ΑΕΚ Παζιάννα, το βρίσκω 7,5. Ρίχτω. Τι να το ρίξω κι άλλο. Ρίχτω διπλό. Εσύ πιστεύεις ότι τα Γιάννενα. Θα κάτσουν να παίξουν μπάλα όπως με τον Ολυμπιακό ή τον Ηρακλή. Φίλε, το goal-goal ναι. Είναι η καλύτερη επιλογή σου για αυτό. Πόσο το παιχνίδι. Το goal-goal? Πάνω από 2 φράγκα. Μεγάλη απόδοση. 2,20. Ναι. 2,20. Mm. Κόκκινα, δώσει χαιρετίσματα στο δικό μου το Σάββα που δουλεύει στη Γερμανία και σα ακούει καθημερινά από Χριστόφορο. Γεια σου, Χριστόφορο.
Ρε Γρηγόρη, δίκιο έχει ώρα που λέει. Η μόνη εκπομπή που ξεκινάει και 20 κάθε μέρα. Πάρ' το λίγο πιο γρήγορα, καλή συνέχεια. Άμα θέλουμε ένα τέταρτο τα λουκάνικα. Και ο Παναθηναϊκός έπαιζε μπαλάρα 98-99 με Κυράστα. Σωστά. Και γι' αυτό πήγε στον Ηρακλή. Ο Κυράστας, ναι. Που πήγε στον Ηρακλή. Μετά τον Παναθηναϊκό. Σε καταλήστεψε. Ρε φίλε, συγχωρέθηκε άνθρωπο. Και επειδή συγχωρέθηκε, τι παραπεί. Υπογράψατε. Ότι δεν έφερε πέντε μάνατζερ να σε ρωτήσει. Να ρωτήσει το φίλο σου το Μυτιλινέο, τι ήταν εκείνο το σύμφωνο. Φίλο μου, άμα ήταν ο Μυτιλινέο, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Κοκκινέ, θα ήμουν σαν το σπανουδάκι, θα τον έτρωγα τα λεφτά να πούμε. Θα τον δάγκωνα. Δεν έχω πλούσιο. Τον έχει για κορόιδο να το δαγκώνει, δηλαδή τον. Ποιον να δω. Γιατί δάγκωσε κανεί το Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέο δάγκωσε τον Ηρακλή. Τι Μυτιλινέο. Τι Μυτιλινέο. Έφυγε ο κυρά σα στον Ηρακλή. Αυτοκίνητο μάρκα Smart. Μάρκας. Μάκρας, ναι, ο Μάκρας. Smart, χρώματος μαύρου, εκλάπη από την περιοχή Ευόσμου, αριθμός πινακίδας Ήτα, Ιώτα, Ήτα. Ηλίας, Ιορδάνης, Ηλίας, 6836. Δεν υπάρχει. Ήτα, Ιώτα, Ήτα, δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο. Δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο. Σίγουρα θα είναι νη. Ήτα αποκλείεται να είναι. Ήτα, Ιώτα, Ήτα, εγώ αμάξι, ούτε ασφαλίτικο. Διάβασε τώρα εσύ. Ούτε του Τζέιμις Μπόντ. Δώσ' του λίγο μικρόφωνο. Τι γράφει εδώ αριθμό κυκλοφορίας. Ήτα, Ιώτα, Ήτα, 6836. Ήτα, Ιώτα, Ήτα από τον Εύωσμο. Ανάθεμά με. Αυτό η κλοπή έγινε Κυριακή 18 Δεκεμβρίου το βράδυ. Παρακαλώ, όποιος δει κάτι επικοινωνεί με το αυτοκίνητο Μάρκας Smart. Smart. Από τον Εύωσμο, ωραία περιοχή. Και έχει Ήτα, Ιώτα, Ήτα. Εσύ είπες, έχεις δει ρε άτιμε άντρα. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Έχεις δει εσύ άτιμε άντρα Ήτα, Ιώτα, Ήτα πινακίδα. Δεν πάει το μυαλό σου ότι σου δώσα λάθος το νούμερο. Δεν ξέρω πινακίδα. Δηλαδή πήρε ο άλλος από τη Βέρεια το Smart, το έφερε να πούμε στον Εύωσμο και το κλέψανε. Δεν ξέρω, δηλαδή, καταρχήν κυκλοφορούν Θεσσαλονίκη και Ιώτα που συνήθως είναι leasing και Ύψιλον που είναι Αθήνα. Ήτα, και... Ιώτα, Ήτα. Ένα παρήθυνο. Δεν είμαι ειδικός στους πινακίδες. Σε τι είσαι ειδικός, μωρέ. Είσαι ειδικός σε τίποτα. Σε βλαμμένο. Πάμε ρε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον συνεχίζουμε με τη δική σας παρέμβαση, με τη δική σας φωνή, με τα τηλεφωνικά νούμερα είναι στη δική σας διάθεση, το 2310 και τα 390, 955 κενό, το μήνυμά στο 54340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι θέλετε, ό,τι μήνυμα θέλετε ή αγαπάτε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Η δεύτερη ώρα είναι μια προσφορά. Από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, από τους οποίους μπορεί να βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, από έναν καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, τηλεφωνώντας τώρα στο 18133 παίρνοντας και γραπτή εγγύηση. Αν πεινάς, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στο κόσμο του Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery μόνο στο Deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική, φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Μόνο τέσσερις γραμμές βλέπω στην αναμονή. Περιορισμένο το ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Άλλους δύο περιμένω, πάμε. Τι ήθελες ρε Λάρι Κίνγκ. Σκάσε ρε. Να είναι απ' έξω καμιά 5.000 να συζητάνε αυτόγραφα. Βόδι. Μόνο τέσσερις. Ουτοπικέ άντρα. Για την επικοινωνία μας. Τι επικοινωνία. Τώρα που είναι δωρεάν το τηλέφωνο. Ναι. Είναι απορίας άξιος. Σόπα ρε. Ναι. Έλα φίλε. Λοιπόν. Ο σταθμός σας, όπως και ο αντίστοιχος, ο ανταγωνιστικός σταθμός της Θεσσαλονίκης. Είναι και άλλοι σταθμοί ανταγωνιστικοί, όχι ένα. Σωστό. Απευθύνεται σε ποιες περιοχές γεωγραφικά, σε ποιους οπαδούς. Απευθύνεται, φαντάζομαι, μόνο στους τρεις των μεγάλων ομάδων ή απευθύνεται απευθύνεται σε όλους. Σε όλους. Μ' αρέσει. Ένα δεκατομμύριο. Από το 89 και μετά, τα τελευταία 25 χρόνια δηλαδή να το βάλουμε. Μετά τον ΠΑΟΚ που και στατιστικά και βάσει αριθμών είναι η καλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα? Η καλύτερη ομάδα. Αγωνιστικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα. Μην πας τώρα ένα εκατομμύριο Αριανοί, 500.000 Ηρακλειδείς. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα της Βορείου Ελλάδος? Φίλε μου, χωρίς κατάκτηση πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, εμείς δεν μπορούμε. Δεν το πάω, φίλε, κατάκτηση. Μιλάμε τώρα για τις ομάδες, μην το πάμε. Μην το τετραγωνίζεις. Όχι, μιλάμε. Κάνεις λάθος. Εσύ το τετραγωνίζεις. Μετά τον πάω. Ρε φίλε, γιατί πιάνετε κουβέντα που κουράζει. Στο μπάσκετ ήταν ο Άρης, στο βόλιο ο Ηρακλής. Στο ποδόσφαιρο πήρε δύο κύπελα ο ΠΑΟΚ. Ορίστε.
Μετά τον ΠΑΟΚ, σου ξαναλέω. Σου απάντησα. Ξάνθη, δεν είναι η Ξάνθη. Όχι. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα από το 90 και μετά η Ξάνθη. Τι πήρε. Αγωνιστικά. Τι δεν πήρε. Δεν έχει πάρει τίποτα, ρε φίλε. Δεν έχει πάρει τίποτα. Αγωνιστικά. Έχει πέσει δύο φορές. Οι άλλοι έχουν πέσει τρεις. Ποιος έπεσε. Στάσου, δεν... να πω στην κουβέντα. Συγγνώμη, φίλε, γιατί θα κουραστούμε. Θα κουραστούμε να καταλήξει. Πού θες να καταλήξεις για να βρούμε μια άκρη ήρεμα? Ρεπορτάζ, γιατί άμα αρχίζει και γαυγίζεις εσύ, γαυγίζει ο κόκκινος. Έχουμε, ναι. Έχεις. Πού έχεις ρεπορτάζ από Ξάνθη? Το Στάθο Παδόπουλο το γνωρίζεις? Ας τον Πανόπουλο τώρα. Σου ξαναλέω, σου το Στάθη... Τον Παπαδόπουλο το γνωρίζει. Πότε βγαίνει ο Παπαδόπουλο? Στάσου, ρε φίλε, άστο σε μένα. Φίλε, ποιο είναι το πρόβλημα για να καταλάβω? Πες κανονικά, μην κάνεις έκθεση ιδεών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν κάνουμε έκθεση ιδεών. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σου για να καταλάβω? Η Θεσσαλονίκη με την Ξάνθη είναι αιώνιο. Αιώνιο. Το βλέπεις και στα ποτοσέλιδά σας. Έχεις μια ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα η οποία κάθε χρόνο είναι εκεί πέρα. Μπάστακα. Όποτε έρχεται. Να μην σου πω τι γίνεται αγωνιστικά. Στου ζωρίζει, να το πω έτσι. Λοιπόν, άκουσε τώρα για να καταλάβει. Χαμήλωσε το λίγο. Άκουσε, γιατί είσαι λίγο θυμικός. Πρώτον, από τους Ξανθιώτες δεν περιμένει να πάρει ακροαματικότητα το ραδιόφωνο. Θα πάρει τα τέτοια μου. Δεύτερον, να σου το πω λαϊκά. Και δεύτερον, η Ξάνθη δεν είναι συμπαθητική στη Θεσσαλονίκη, γιατί στείλετε τον πισινό σας στον Ολυμπιακό Πανόπουλος χρόνια και βγάζετε τα μάτια σας με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Είστε δηλαδή μαχητικοί με Άρη και με ΠΑΟΚ. Καλά, τον Ηρακλή κάνατε κολοφιλίες κτλ. Αλλά με τον Ολυμπιακό είστε περάστε κόσμε. Το κατάλαβες το έργο? Κόσμο, έχεις την προϊστορία. Τι προϊστορία να δω, ρε φίλε, τι στραβώς με την προϊστορία. Τι προϊστορία, Ολυμπιακό. Τι προϊστορία, ρε φίλε. Παίρνει ο Ολυμπιακός εύκολα από την Ξάνθη. 6-4, ερχόταν ο ΠΑΟΚ που σας έσωσε εδώ πέρα ο Βλάκας ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Μία ερώτηση θα σου κάνω και να απαντήσει υπεύθυνα. Μην μιλάς, κόκκινη Ηρακλειδέα. Μέχρι να πιάσεις δεύτερη θέση, πού είσαι εξαφανισμένος τόσο καιρό εσύ? Τόσα χρόνια. Πρόπες πήρα τελικό. Μέχρι να πιάσεις δεύτερη θέση, γιατί δεν έβγαινε στο ραδιόφωνο? Γιατί δεν έβγαινε στο ραδιόφωνο να διαμαρτυρηθείς? Μόλις ανέβηκε η ψήρα στο γιακά. Άντε ρε τώρα, βρε. Κόκκινε, μην μιλάς εσύ για την Ξάνθη. Ένα λεπτό, δευτερόλεπτα. Γιατί ο Κατσαμπής που δούσε μόνος του και άλλοι καθόταν στο έδαφος. Το χρέος αποκαταστάθηκε. Το χρέος στο 2-4. Εσείς κολοτριπτή με την αυτή. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Δεν πουλάει Ξάνθη, ρε, στο ραδιόφωνο εκεί πέρα. Πώς θα το κάνουμε? Και είστε κάτι παθητικοί γιατί στείνεστε στον Ολυμπιακό. Λένε οι παοξίδες και τον ΠΑΟΚ του βγάζετε τα μάτια και του φουκαρά του Άρη εκεί πέρα. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Καλησπέρα. Ανιψιός ο παδός του Ηρακλή. Ανιψιός. Λοιπόν, το προσωπικό που βγαίνω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάνεις λάθος για τον κόλ του Ηρακλή, γιατί τον καλύπτει ο αριστερός μπακ του Αστέρα Τρίπολης. Είναι επί ώρα, όχι. Δηλαδή είναι και ένα μέτρο πίσω ο Περόνε. Γιατί για τον Περόνε το ψάχνει, συζητάμε έτσι. Ο οποίος είναι ξεχασμένος μπροστά, αλλά τον καλύπτει ο ξεχασμένος επίσης αριστερά μπακ του Τρίπολης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, επιπέσατε σε δύο λάθη στη διάρκεια του αγώνα. Να ακούσουμε. Ένα φραστικό. Που είπατε ότι η ομάδα ήταν κουρασμένη με τον Όφη, αντί να βάλεις με τον Όφη σε ένα στόχο που δεν πρόκειται να πλησιάσουμε γιατί η ομάδα κινδυνεύει 11 βοσνακίδιδες, πας και τον βάζεις το τελευταίο δεκάλεπτο. Βγάζεις το Λεωζίνιο που μπορεί να κρατήσει την μπάλα και βάζεις το βοσνακίδι. Και αυτοί οι δυο βαθμοί μπορεί να αποβούν μοιραίοι στο τέλος. Μακάρι να μην αποβούν. Και δεν σχολιάσατε επίσης στον αγώνα Κέρκυρα ΠΑΟΚ, από τα 5 γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ, που είπε ο κύριος Ζαΐρης ότι ο τερματοφύλακας ο Κουτζαβασίλης είναι ο κορυφαίος του γηπέδου. Πού ακούστηκε να τρώει μια ομάδα ένα τερματοφύλακας 5 γκολ και να είναι ο κορυφαίος του γηπέδου? Δηλαδή αυτός που κρατάει το 0-0, πώς λέγεται, Θεός? Επόμενη γραμμή ακούστηκες, ωραίος, καλημέρα. Μάλιστα. Έλα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρε καλός τον... Αυτός ο Αντωνιάδης, πού ήτανε? Πού να ξέρω εγώ, ρε. Δεν ξέρεις. Λες να ξέρω και να στο έκρυβα? Δεν ξέρω μέσα. Εγώ νομίζω ότι παρουσιάστηκε μετά από τόσο καιρό. Δύο χρόνια. Ξέρει ότι έχει απεργία τα τραχτέρια και ήρθε να κλείσει ένα τραχτέρι από τη μαγούλα που θα ξεκινήσουν η απεργία για να το έχει για την καινούρια σεζόν. Μάλιστα. Μήπως κάνω λάθος? Ξέρω εγώ, κόκκινη για τραχτέρια λέει. Λέει, πώς κόκκινε, κάνω λάθος, κύριε και λέει, Κόκκινε. Τραχτέρια λέει, ναι. Δεν με απαντάς, κύριε Κόκκινε. Ναι. Κοίταξε, είσαι πολύ ψηλωμένος και θα σε φτιάξω την κραβάτα από κοντά. Ορίστε. Είσαι πολύ ψηλωμένος. Ναι. Εντάξει, και θα στρώσεις, έρχεται η ώρα σου. Έχει χάρη που είσαι ντεόπλητος. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είπαμε ότι με αυτό τον αγώνα που χάσατε και το βαθμό
μέσα τους τρεις βαθμούς μέσα στο Καφτατζόγλιο, τώρα είναι και το τελευταίο χαρτί. Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ μπορεί να πέσω. Μπορεί να διαλύσω. Εσύ πάντως δεν γλιτώνεις το Καφτατζόγλιο. Θα σπάσει παράδοση. Δεν γλιτώνω στο Καφτατζόγλιο. Θα σπάσει παράδοση φέτος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μέσα στο Καφτατζόγλιο θα έρθω να πάρω και το τελευταίο και τελειώνω. Εκτός αν ο κύριος Καγιούλης. Εγώ νομίζω ότι είναι έτσι. Και καλή επιτυχία στην καινούρια σας σεζόν. Κοιτάξτε να βρείτε στη μαγούλα το τρακτέρι για να μπορείτε να είστε άνετοι. Το τρακτέρι στη μαγούλα. Πάμε επόμενος κύριος. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, σε ξεφτιλίζει ένας φίλος ακροατής. Εμένα. Ο οποίος τώρα στο δρόμο, ορίστε πινακίδα. Ήτα, αλφα, ήτα. Ήτα. Αλφα, ήτα. Από κάνα βρωμοχώρι εκεί πέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει. Τα αγροτικό είναι αυτό. Υπάρχει. Σε αγροτικό. Αντρεβλαμένε. Ξέρουν αυτοί σε τι θα το βάλουνε. Σε επιβατικό. Ξέρουν σε τι θα το βάλουνε. Ήτα, ήτα, ήτα. Συγγνώμη ρε εσύ, Νίκο. Τι κάνετε. Μια χαρά, φίλε. Εσύ, παππού, πώς σε λένε, Αντουλιάδη, Ψουμιάδη, ξέρω εγώ. Έχω σταματήσει εδώ και χρόνια να μάθω την πυλίδα και να σπάω μαφέρε και θα αποζημιώνω. Άγγε και έρκανε καλά φτάκι, τι να σε πιάσω ύπνος. Τα γάρια, τα γάρια. Λίγα λόγια για τον Αντωνιάδη, ε. Ο Αυτόπουλος, δεν μου λένε ο Αυτόπουλε. Μάλιστα. Τι στίχημα μας για σήμερα σου δίνω και το χ. Ακούω. Στην Πορφύρα μια ψαρούκλα 4 κιλά μαζί με τον κόκκινο. Λοιπόν, όχι, θα πάρουμε και τον άλλον, το κουμπάρο σου, για το παίζει μάγκα, θα έχει βγάλει γλώσσα. Κουλιανός, ναι. Ναι, μπορεί να είναι δίμονα στοιχηματικά, είναι. Να το ποδόσφαιρο. Είναι. Αλλά υπάρχει πολύ, θα πω να βγάλει κάτι μακέτες, κάτι, άσε μας δε κουλιανέ, άσε μας δε κουλιανέ, τράβο πιο πέρα να παίξεις, θα μας με το τίγρι τώρα. Κυπερνάρα να κάνω τίγρι, δε. Τι να καταλαβαίνεις δηλαδή. Σου κάνει γύρω από το λιβάνι εσένα. Τι πήρατε εκεί στο Σαββατή και να μου δείτε και μέρα λίγο. Κοίταξε, κοίταξε, ο Ιβάν τουλάχιστον λέει ότι θα κάνει αναπαλαίωση του παλαιού γηπέδου. Δεν έχει πάρει προγράμματα ΕΣΠΑ 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει κάνει 35 jackpot στο Τζόκερ και άλλα 82 στο Λότο για να χτίσει το Αγία Σοφία. Ο Χουβαρντάς, αυτούς Χουβαρντάς που έχεις για πρόεδρο, ο Σκρούτζ Μακντάκ. Λέγε ρε. Ναι. Ζητήσεις 10 ευρώ. Ναι. Θα σου ζητήσουν οι εγγυήσεις για να φάσεις την περιφέρεια. Ενώ στην Αϊκάρα το αφήνει γιατί είναι μέγεθος. Στο Ηρακλέκο τι να δώσει ρε. Τι να δώσει ρε. 33 είστε. Και ο άλλος ο Εκαλή. 34. Λοιπόν. Θύμησέ μου να σε βγάλω. Θύμησέ μου να σου βγάλω τα δόντια όταν συναντηθούμε. Μη. Αυθαδιάζεις. Μη κόκκινο. Θα πληρώσει ο διπλανός σου. Άλλα. Θα τα πληρώσει μετά ο διπλανός μου. Ναι, του δίνω και το χείρι σήμερα. Κοίταξε, παίξε γκολ-γκολ να οικονομήσεις. Ρε άσε τώρα γκολ-γκολ σου ρε το παιχνίδι ρε 4-0 κουράκα μας κάνεις. Πια Γιάννενα ρε. Πια Γιάννενα. Πια Γιάννενα. Δεν τους βλέπω ρε, δεν τους βλέπω. Κις, 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 Στίλτον. Άιντε. Πια Γιάννενα. Δεν τους βλέπω λέει. Πια Γιάννενα ε. Έλα αύριο το μεσημέρι σου πω εγώ πια Γιάννενα, τα γάρι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το Θόδωρο. Καλημέρα, Γιάννος από Αθήνα. Ωπα, τι έγινε. Ανεβασμένος, ε. Τι έγινε, ρε φίλε, τρένο πάμε. Καβάλα στο άλογο είσαι. Έτσι, καβάλα στο λευκό άτι. Χανιά Λαμία 0-1, όλα θα σπάσουν, είπα. Δεν μας ενδιαφέρουν, δεν ασχολούμαστε με μικρές ομάδες. Τα βλέπω ομάδες. Να βγαίνουνε κολόνα. Μετά από αυτό που είπε, ότι σπάνε όλα, τα βλέπω να βγαίνουν κολόνα όλα. Κάλεσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τον Άρη για το μάτσο Κυπέλλου με τη Βέρεια. Ναι, ως υποπτό. Ναι, ναι. Mm. Τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο. Εγώ το βράδυ ο Θωμαίδης θα βγάλει και για και άλλη ομάδα της πόλης κάτι. Για το Όφι Ηρακλής. Όχι, για άλλη ομάδα. Για άλλη ομάδα είναι. Μείνετε ξέρω, λοιπόν, το βλώσα, ομάδες, ο παδί ομάδων της Θεσσαλονίκης, ο Θωμαίδης μετά το που κατακεραυνώνει τον Ολυμπιακό, έχει και άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης λέει που την κατακεραυνώνει, εμείς θα δούμε την εκπομπή. Είμαστε όλοι αυτά εκπομπή. Την εκπομπή του Θωμαίδη το βράδυ δεν τη χάνουν κάποιοι τίμοι της πόλης. Έτσι μου είπε ο Θωμαίδης να πω.
Κάποιοι ναι, γιατί θα βγάλει και από το Κοριόπολης κάποια πράγματα. Δεν ξέρω Σκοριόπολης, Τολιόπολης και τα λοιπά, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ ξέρω ότι ο Θωμαίδης το βράδυ θα μιλήσει για ένα παιχνίδι το οποίο να πούμε το δίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω παραπάνω γιατί έχω δεσμευτεί και αυτός έχει δεσμευτεί για να δείτε την εκπομπή το βράδυ. Την κάνω προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, ρε φίλε. Ο Άρης Βέρεια παρακολούθησε. Δεν μιλάω για Άρης Βέρεια, για μικρά μάτια των ομάδων. Σου λέω για αυτό το συγκεκριμένο. Πώς? Για αυτό το συγκεκριμένο σου λέω ότι παρακολούθησε μια ποδοσφαιρική πανδεσία. Ναι. Οι ομάδες χτυπήθηκαν κατά μέτωπο και οι δύο κυνήγησαν ναι, τα πόδια. Ναι, ανοίξαν τα μέτωπα τους από τις τράκες, θα πούμε, ναι. Αλλά δυστυχώς κράτησε το χ. Απλά ναι. Τώρα τι θέλω να πω, ρε παιδί μου, με κάτι τελευταία που ακούω κοντεύω να καραφιάσω. Ακούω χθες ουδής αχαριστότερος επί του ευεργηθέντος. Ουδής αχαριστότερος δια του ευεργετηθέντος. Ακούω αμάξι μάρκας Μπορντό, χρώματος Μπορντό. Το γιώτα Μπορντό, χρώματος Μπορντό. Ακούω μάκρας, ξέρω εγώ, τάδε... Ναι, ρε, μας φεύγουνε τα διαφωνίες και τα σύμφωνα, ρε. Τι να κάνουμε, ρε. Πλησιάζουν και αυτές, πίνουμε κανένα τσίπουρο, ρε. Θα κάνουμε να βρέξουμε το. Να ανοίξουμε καμιά αρτηρία και εμείς λίγο, να περάσει το αίμα. Ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό με το που τα ακούω αυτά. Ναι. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Έλα επόμενο. Καλησπέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Κόκκινη. Όρθιοι όλοι τα γραφεία του. Για 60 λεπτά μέχρι να μπει ο Τσόρι, δεν βλέπω σου. Για 60 λεπτά δεν βλέπω σου. Δεν συζητήσουμε για αθλητικά. Δεν βλέπω σου για 60 λεπτά. Ναι. Χριστούγεννα έρχονται. Ο Άγιο Βασίλης δέχτηκε τηλεφωνήματα. Έλα με ο Άγιο Βασίλης, τα καλοβλέπει τα παιδάκια κι αυτός. Ξέρετε ποια ήταν η πιο αμαρτωλή ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε, το 1990 από τη Βόρεια Ελλάδα? Το 1990. Που ήταν προσκύμενη στον Καπετάνιο. Το 1990 στον Καπετάνιο. Βοηθήστε, κύριε. Δεν ξέρω, ένα πέναλτι είχε δώσει ένας διαιτητής, μια ανατροπή του Μπα, του Ισμαήλ Μπα, έξω από τη μεγάλη περιοχή και κερδίσανε μέσα στην Καλογρέζα 0-1 τον Παναθηναϊκό. Για να σωθεί η Ξάνθη. Αυτή η αμαρτωλή ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε, σαν τους γυαλοκαθαριστήρες αυτοκίνητο είναι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Μία με τον Παναθηναϊκό, μία με την ΑΕΚ, μία με τον Ολυμπιακό. Mm. Το Φυτώριο τώρα, σας παρακαλώ τώρα, πια Ξάνθη δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά τώρα. Έτσι, από την εποχή του Χατζημεστή που έπαιζε τερματοφύλακας δεν υπάρχει. Χατζημεστή. Τερματοφυλακάρα, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν το θυμάμαι. Ρωτήστε να μάθετε. Σε ξερό γήπεδο κατεβασμένη κάλτσα, χωρίς γάτια σαν τον Κυρόκα έπαιζε. Βέβαια, Χατζημεστής. Μεγάλη μορφή. Ναι. Μεγάλη μπαλαδόφατσα. Πάση περιπτώσει, δεν μου λέτε, πείτε τους την αλήθεια, βρε, και στη Θεσσαλονίκη. Πείτε τους να μην, δηλαδή, δώσε τους ελπίδα. Τους δώσατε ελπίδα πάλι ότι θα κατασκευαστεί καινούριο γήπεδο. Ναι, ναι, αυτά γιατί δεν τα λέτε. Αφού είπε η ΠΑΕ, τι. Μα γιατί, συγγνώμη λίγο, γιατί κάθε μέρα τους πουλάτε και ένα φύκι για μεταξωτή κορδέλα. Τι να πουλήσουμε, ρε φίλε, Δεκέμβριο μήνα, Πέμπτο τον πάω. Ο δικιός σου ο πρόεδρος τι πουλάει, ρε εσύ. 15 βαθμούς διαφορά από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης σας είναι στην πρώτη θέση. Καβάλα στάλογο είναι. Από μήνα Οκτώβριο, από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Πότε πέφτουν τα καρναβάλια φέτος? Νομίζω κάπου το Φεβρουάριο. Τι να αντιθέσουμε. Η καθαρά Δευτέρα, να πετάξετε χαρτά. Καλά, τώρα εσύ στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη την περίοδο, με ποιον παίζεις? Με ποιον, δεν ξέρω. Με την Οσμάνλη Σπορ, την ξέρεις? Είναι, είναι η ομάδα των φανατικών μουσουλμάνων. Μα σας παρακαλώ τώρα τον Αγγλικό. Είναι η λάτρης του Οθωμανικού δίκαιου. Κοιτάξτε να δείτε. Εξού και το όνομα εμείς, Τζούλια της Ευρώπης. Και... Δηλαδή απόγονοι ρε παιδιά του έκτου στόλου. Είμαστε μαθημένοι εμείς αυτά. Να πας να είσαι έτοιμος να περάσεις καλά. Πλημμένος, ξυρισμένος. Εμείς το ριζογαλάκι εκείνη την εποχή θα το κανελώσουμε. Από το καλώς ήρθε στο δολάριο το κανελώνουμε το ριζογαλάκι. Να ξεσκονείς και τους κουραμπιέδες. Ούτε για ηθικούς λόγους και το Δελφινάκι. Ούτε για ηθικούς λόγους. Ούτε για ηθικούς λόγους ο Μαρινάκης θα κάνει μεταγραφές. Θα βαφτίσει το Ρέτσο αριστερό στόπερ και θα πάει στην Τουρκία με το Ρέτσο. Άντε, ας το πω. Έχεις προπονητή, ρε, να μην πω τώρα τον Γκαστόνε του ποδοσφαίρου. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν χρειάζεται ούτε μεταγραφές να κάνω ούτε τίποτα. Κάθε καλοκαίρι που γίνεται, καταρχήν κάθε καλοκαίρι κάνω μεταγραφές. Και τι εννοώ με αυτό?
Έχω ποδοσφαιριστάς από όλη την Ελλάδα. Έλληνες και Αιγινείς. Εσείς δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Τη μία φοράνε μαύρη φανέλα, την άλλη φοράνε κίτρινη, την άλλη φοράνε CL. Τι θέλετε να μας πείτε δηλαδή? Καλημέρα σας, κύριε. Τελευταίος για την ώρα. Για την ώρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Τώρα αυτό το ταγάρι ακούει την εκπομπή. Μισό λεπτό και θα απαντήσει. Έλα! Ακούει ο Βλάχος. Κις, έλα. Κόψε τον. Γιατί ρε κόψε τον. Κόψε τον, διάβασε μήνυμα. Από ποιον δίνεις παίρνεις τον. Κόψε τον, ρε. Γίνα μη σηκιόμη τώρα. Όχι, το ταγάρι, ακούει την εκπομπή από το ίντερνετ και έχει αφήσει το τηλέφωνο το αρχιταγάρι. Μιλάμε για ταγάρι. Τι ομάδα μπορεί να ήταν αυτός? Ηρακλειδέας. Ντρέπεσαι να πεις αυτό που σκεφτόσουν. Γιατί είσαι κότα. Γιατί είσαι κότα. Δεν το είπες αυτό που σκεφτόσουν. Αντί να τους βάλει χέρι τους Ξανθιώτες που είναι ομάδα εκτός από Ξάνθη, βάζει χέρι σε εσάς γιατί δεν παίζετε με Ξάνθη. Άντε βρε ζαλισμένα, λέω 2.53. Δύο λεπτά προλαβαίνουμε. Μπορώ να μιλήσω. Καλά, μην φωνάζετε. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται σε άντρες και γυναίκες μόνο Ολυμπιακός να είναι πρώτος παντού, αλλά και να μην έχει ήττα Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ πουθενά, λέω 0.31. Τι να σου πω, ρε φίλε. Να του πεις αυτό που σου ρωτάει. Είναι πετυχημένος. Παρακαλώ. Είναι πετυχημένος. Παρακαλώ. Εσύ, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Σε πρώτη φορά σας παίρνω. Ναι. Πες το στο αυτό που πήρε πριν το Γκάβρο, με αυτούς που είναι 40 κλέφτες με το Αλίμπαμπα και αυγολέμονος. Όταν θα πάει στο Ασμαλίνας Πορ. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Μη. Ένα-ένα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Αυτό που πήρε ο Γκάβρο. Ο Γκάβρο. Γκάβρο. Ναι. Ναι. Όταν θα πάει στην Τουρκία, καλά λέει ο κόκκινος ο δικός μου, αυτούς θα φάει οι Γκάλι κλέρι. Όταν θα πάει στο Ασμαλίνας Πορ με τους Αλίμπαμπα και 40 κλέφτες. Εσύ αστραπή τεντροποτά μου είσαι. Όχι, δε. Τι είσαι. Δεν είμαι. Ξένος είμαι. Οδυσσέας Κορδελιού. Ξένο. Τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είμαι. Καλά, Γρηγόρη. Παξενός είμαι εγώ που με λες έτσι, Πού να ξέρω τι είσαι, μπρε. Έλα, ρε. Τι ομάδα μπορεί να είναι, ρε Γρηγόρη. ΠΑΟΚ. Γιατί να είναι ΠΑΟΚ. Δεν χαλάει. Τι ομάδα είμαι. Ναι. Τι ομάδα είμαι. Ναι. Καλά, Αφού σε λέω ότι και ένα Ηρακλής είμαι, τι θα είμαι, Δεν υπάρχει κανείς να λέει Ηρακλής. Ηρακλάρα λέει. Ναι, εκεί. Ηρακλάρα είμαι, τι είμαι. Άντε καλά. Θεός χωρέστον. Πάμε στο επόμενο. Όχι, break. Ναι, ναι, καλά, ρε, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε σε break. Λοιπόν, μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο και το φοράς στο δικό σου αυτοκίνητο. Ή στο βρίσκουν και στο φοράν αυτοί, σου δίνουν και έγραπτη εγγύηση εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με ένα τηλεφώνημα τώρα ανοιχτά κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στο 18133. Διαφημιστικό διάλειμμα, αλλάξει τον λεπτό και επανερχόμαστε αμέσως μετά με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε για πάλι το 23, 10 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Γραμμές δεν βλέπω όμως, δεν ξέρω τι έγινε. Καμία, Χριστούγεννα, ρε. Καμία γραμμή. Οι άνθρωποι, να μία έχει. Οι άνθρωποι τώρα ήρθε μία. Οι άνθρωποι τώρα 5-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Να γρινιάξουν δεν έχουν. Ο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αν έχανε ο Ολυμπιακός θα μιλούσαν για τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής δεν έχει κόσμο να μιλήσει. Τι δεν έχει κόσμο ο Ηρακλής. Τι είναι κόσμο ο Ηρακλής. Έχει 7-8 άτομα, 9. Πεθάναν οι άλλοι στα νεκροταφεία κτλ. Καλά, μαριώτες δεν υπάρχουν και αυτοί σαν νεκροταφεία. Ναι, παιδιά, ειλικρινά, το δίνω τώρα. Τι να με δίνεις, ρε κόκκινε, τι να με δίνεις. Τώρα να περιμένω. Δηλαδή, άμα πας από την Κατερίνη και κατέβεις, ας πούμε, από τον Όλυμπο κάτω και πας προς Λάρισα και πεις, είμαι Ηρακλής. Έναν ακροατή έχει μην το διώξει. Θα σε κοιτάνε περίεργα, ρε κόκκινε. Τι να σε. Έναν ακροατή έχει μην το διώξει. Έτσι κι αλλιώς δεν ακούει άλλο. Πάμε στον κόσμο, πάρε γραμμέ. Καλημέρα, ρε φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά, ρε φίλε. Έλα το διδημότικο πάξη. Να του, βαριεστισμένο. Έβαλε ο Μπρίζας Βαργκόλ, ρε. Εσύ πιστεύεις θα έχει ακροματικότητα. Εκείνος ο κόλος που έχει σαν αεροτομία από Πόρσε Καρέρα το 72. Εντάξει, και στη Σάλκη θα βάλει ο Κλάους, τι πάει να πει αυτό. Εντάξει. Θέλω να φέρω το Βιερίνια, λέει Center Forward. Άκου, έξω δεξιά. Θα πάνε να κάνουν μεταγραφή παίχτη που δεν έχουν ανάγκη. Και μετά λοιπόν, πουλάνε τη νέα τούμπα, θα κάνουμε λέει τη νέα τούμπα. Μόλις ο Πάοκ βγει κάτω από την πέμπτη θέση, ή μεσήμβρια θα δεις, για νέα τούμπα θα δεις.
θα πάρει ο Σαββίδης καμιά κοκακόλα, καμιά φάντα να πούμε, καμιά σούρα. Τι... Λοιπόν, μετά το Βιερίνια μεταγραφή Νολίνο. Ναι. Και μετά το Λίνο είναι ο Κοντρέρας και η Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι ο επόμενος προπονητής, είπαμε. Αυτό είναι δε χαλάει. Αυτό δε χαλάει. Τι κάνουμε. Τώρα μεταγραφική περίοδος, τι να περιμένει ο Παοξής τώρα να του φέρουνε. Ποιον κυλαρά να το φέρουνε. Ποιον με καμιά ερωτομή πίσω στην πλάτη να το φέρουνε. Τι να το φέρουν. Ο Παοξής τρία χρόνια βλέπει Μαντούρο, βλέπει Μάρτενς, βλέπει να πούμε Βαρέλες. Τι να κάνει, εγώ τον αντιλαμβάνομαι τον Παοξής. Είναι κρίμα. Ο Παοξής άμα δεν βγάλει από πάνω του την κακεχτικιά που έχει, δεν πρόκειται να βγει άσπρη μέρα. Μια κακομοιριά έχει. Ακριβώς. Άμα δεν τη βγάλει από πάνω του, δεν πρόκειται να βγει άσπρη μέρα. Ένα, διακατέχεται από καζατζηδισμό. Λέγε, αδερφέ. Δεν μου λες, ασχολούσαι καθόλου με τις ακαδημίες του Ρακλή. Ω, βέβαια. Όχι. Όλη μέρα εκεί είναι. Η θελημένα δεν ασχολούμαι. Η θελημένα, η θελημένα. Με καμία ακαδημία δεν ασχολούμαι. Εγώ πάντα λοιπόν, βλέπω τα παιδιά. Οι μόνες ακαδημίες που ασχολήθηκα και δεν προχώρησα ακόμη. Επειδή... Είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Πάει κάτι. Ήταν η Ακαδημία της Μπαρσελόνας στην Ελλάδα. Ναι. Επειδή ήθελα να πω κάτι, επειδή γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες του Ρακλή, λίγο ρε παιδιά τις προσέξουν και ας προσέξουν τα μικρά τα παιδιά γιατί έχει... Πόσα λεφτά θα πρέπει να δώσουν οι παπάδες για να πάνε εκεί τα παιδιά. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρω δεν πληρώνουν. Τι τζάμπα πάνε. Που παίζουν εκεί, ναι. Α. Να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Να είσαι καλά τον είπα. Τον έπαιζε τη μάνα ρε φίλε. Μοσχάρι. Έλα. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Έλα ρε. Και Γρηγόρη τι κάνετε. Πού είσαι ρε Βασίλη. Ας πάρει και ένας αργανός. Όχι Βασιλάκης, Κωστάκης εδώ. Κωστάκης, λάθος. Νόμιζα ο Βασίλης ο Ταρίφας. Όχι. Πήγες θες. Ο Κώστας, εννοείται φίλε, πήγα και... Πιστεύω ότι έχεις κάνει ένα στόλισμα το γουγού. Ναι, έδωσα ροδοπέταλα τον έστρωσα. Ναι. Γιατί έβγαλε γλωσσίτσα. Δεν μου λες, δεν ζούσατε να δείτε τον Καράμπελα να κάνει τάκλιν στον πάγκο της τον Τρικάλο. Το Καράμπελας περίμενε να πάει εκεί να τον κάνει κανένα τάκλιν. Γιατί πήγε κάτι πλέξικλας από πίσω από τον πάγκο. Ναι. Θέλω να τον φιλήσουν. Να τον έβαλε ο Αναστόπουλος. Ναι, ρε φίλε, τον έβαλε, αλλά φίλε χάλι μαύρο. Φίλε, να σου πω κάτι. Ο Καράμπελας ήταν ο χειρότερος παίκτης του Άρη. Έπαιζε στο Λεβάντε, ρε φίλε, και είναι χάλια το εκεί. Ήτανε, να σε πω, το ρε, κακέκτυπο του Τόμ Κρούζ αυτός ο Καράμπελας. Χειρότερο ματ του Άρη δεν υπήρχε, φίλε. Δηλαδή, φίλε, ο Ραούλ Μπράβο, το χειρότερο παιχνίδι του Ραούλ. Ο Ραούλ Μπράβο δηλαδή, στην κουτσουκέλα που κάνει φίλε λόγω ηλικίας. Κοντεύουν να πάθουν όλοι οι κουτσουκέλα. Μετά το 1-1 που γυρνάει την μπάλα στο. Λόγω ηλικίας είναι η κουτσουκέλα. Γιατί είναι. Γιατί κλείνει το μάτι, ρε. Είσαι αχάριστος. Είσαι αχάριστος, ρε. Αχάριστος είσαι. Εγώ αν ήμουν Καράμπελας, ξέρεις πως θα έπαιρνα εκδίκηση για το από το γουγού. Ποιος είναι ο καλύτερος του παίκτης, ο σέντερ φόρτου. Θα του δίνει τα πόδια στο χέρι. Θα του είναι 20 λεπτό. Θα του τραβούσε ένα τάκλιν εκεί πέρα. Θα τον έστελνε στο αχέπα για κάνα τετράμινο και θα έπαιρνα την. Αλλά ο Καράμπελας φλόρος είναι. Ο Άρης τους έβαλε. Το σοβαρό άνθρωπο το λέει φλόρος. Είναι σαν και εσένα. Αμυντικά. Όχι εντάξει είναι καλό παιχτάκι, απλά ήταν σε άσχημη μέρα. Τι δεν πήγε καλά ο Καράμπελας. Ο Μπαρκαραουάν ήταν καλός πολύ. Ο Μπαρκάρ είναι παιχτάρα. Μπαρκάρ, Μίλιτς και Μιλούνοβιτς και Τάτος. Φίλε με αυτούς εδώ που έχει βάλει μπροστά δεν έχει πρόβλημα. Άμα πάρεις ένα γρήγορο χαφ. Αυτός ο Ανάκογλου άλλο δεν λασάλε εκείνο. Άλλο ελληνικό κολέγιο να πούμε. Τη μισηχρόνη να πούμε. Άσε ρε φίλε τώρα ποιο. Το Τζανακάκι δεν τράβηξε χθε. Ούτε το Τζανακάκι τράβηξε. Ατομικά είναι ο Άρης. Καλή, ρε φίλε. Στα άλλα παιχνίδια έχουν παίξει ρε κοστίζει. Ενώ ο Αναστόπουλος ήταν τσαχπίνης, άλλαξε τακτική σύστημα, το ξανάλαξε. Ήταν πολύ καλό. Και μπροστά είχε τακτική συμπεριφορά πολύ καλή. Ατομικά τα λάθη του Άρη ήταν πάρα πολλά. Ατομικά. Μεσοπαιδευτικά είναι πάρα πολύ καλό. Και θε και μια αλήθεια. Και αυτός ο Διούδης άμα θέλει να παίξει μεγάλη ομάδα, εκεί το 1-1 πρέπει να το βγάλει σε κόρνερ χαμηλά. Ναι, κύριε φίλε, ήμουν σου λέω πίσω από την αιστεία και τραλάθηκα. Ήτανε βαρύ τον πουλόβερ. Ο γιακάς του πουλόβερ έπεσε βαρύς. Άντε τώρα. Τι γκολ έφαγες, ρε φίλε. Στόπερ, θέλουμε ένα στόπερ και ένα αμυντικό χαφ. Έτσι. Επιθετικό χαφ. Το είδες. Εντάτο έχεις εκεί. Μπορεί να παίξει και ο Ήλιτς δεκάρι, μπορεί να κάνει κόλπα Αναστόπουλο. Έχει ρε φίλε μπροστά, έχει ποιότητα πολύ βάρη. Ξεχωρίζει ρε Κωστή. Βάλει έχει. Πίσω όμως. Κωστή ξεχωρίζει μακράν από αυτές τις ομάδες τώρα που με λέγανε τρίκα. Ξεχωρίζει ο Άρης σαν τη μίγα μέσα στο γάλα μπροστά.
μισοπεθητικά. Ο Άρης είναι, ρε φίλε, κλάσεις μπροστά από τις άλλες ομάδες. Πίσω έχει θέματα ατομικά. Έχει θέματα. Πίσω έχω θέμα. Πίσω είμαι γονίσουλο. Κάθε κατεβασιά ήταν με το πλοκάρι μου χθες. Έτσι. Δηλαδή να έχω την παγωνιά. Να έχω την παγωνιά να έχω να τρέμω. Δηλαδή παιδιαρίστηκα λάθη, ρε φίλε. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή με τζανακάκι. Κάποια στιγμή με τζανακάκι που είναι ταχυδυναμικός και με. Πώς το λένε τώρα, Τζουμάνης. Μ' αρέσει μπροστά. Το Παυλίδης είναι καλός και ναι. Το παλικαράκι ο Παυλίδης που έβαλε. Μπορεί να παίξει με τρία στόπερ, να βάλει και τον Παυλίδη βασικό που είναι και ανιψιός του. Μοιάζουν κιόλας. Πώς το λένε, Καρυπίδη. Κωστή, επειδή είσαι εσύ ταξίδα τα πράγματα, ο Νέτο, ρε φίλε, τι φυσική κατάσταση για αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. 35 χρονών, είμαι φέτες, έχω πάθει πλάκα, ρε φίλε. Είναι και, και από το Νέτο μπορεί ο Αναστόπουλος να πάρει και στα χαφ. Να πάρει ένα μήχρονο το βγάζει το παλικάρι. Μπορεί να πάρει ο Αναστόπουλος και από το Νέτο στα χαφ, βέβαια. Το βγάζει το ημίχρονο άνθρωπο το παλικάρι ο Νέτο. Είναι αθληταράς, φίλε. Να είσαι καλά, φίλε. Τα λέμε. Να είσαι καλά και εσείς, γεια. Έλουρος ο Ραπτόπουλος εγγύης, 45 λεπτό αγροτικός Στέρας Πανσεραϊκός. 1-0. Αιγινιακός Απόλλωνος Σμύρνης 0-1, Χανιάλα 0-0. Μόνο Όφη δεν έβαλε κόλ. Θαύμα, ναι. Ναι, και αυτός ο Δηλμπέρης ο Κρυόπουλος. Σκάσε, όχ, όρθιοι όλοι. FM ΠΑΟΚ εκεί. Σωστά πήρατε. FM ΠΑΟΚ. Αμπράβο, δεν μου λες παλιαδερφή να πούμε πάλι Ραπτόπουλε. Εδώ είμαι εγώ. Σκύπα. Δωδεκάμοντο και στην Αριστοτέλους είσαι. Πάλι βγάζεις γλώσσα, Τατιάνα. Τι Τατιάνα, μωρέ. Πάλι βγάζεις γλώσσα. Ρούσο, να σου μιλήσω για μπάλα. Ακούσε, σου λέω εγώ, άκου να δεις τέσσερα το ταγάρι αυτό το... πώς το λένε αυτό το παροξύ. Το ζιγούρι από την Καστοριά. Αυτό το λιγούρι, να πούμε αυτό ζιγούρι, το... Ζιγούρι, ρε, όχι λιγούρι. Βρε, αυτό είναι το λιμοτάγαρο αυτό, να πούμε, από την Καστοριά. Κούλα γεννήθηκες και κούλα θα πεθάνεις, ρε. Να, κούλα, ε. Ε, κούλα, ρε. Πιο βρώμικη ομάδα στη Βορή, στην Ελλάδα, δεν υπάρχει από σένα, ρε. Ξεπέρασες και τον Ολυμπιακό ταγάρι. Ακούσου εγώ, όσο για σένα, Μάρκο, με αυτό το όνειρο θα μείνεις. Ακούς, μισήκακε. Μισήκακε. Με αυτό το όνειρο θα μείνεις, ταγάρι. Βράχο παοξύ. Ε, βράχο παοξύ. Έβγαλες γλώσσα τώρα να πούμε, ανέβηκε η ψήρα στο γιακά. Ε, ναι. Λιγούρι. Τα ξέχασες και εσύ να πούμε που έψαχνες να πούμε ξέρω κόμματο. Μιλάς εσύ. Το κάκαδο κοτρώνα στη μύτη. Είναι ματιαγμένοι. Ματιαγμένοι όλοι οι παίκτες σου. Τα γάρι δεν το είδαμε το μας. Όλοι να πούμε σαν μαρμαρωμένοι βασιλιάδες ήταν εκεί. Ο Θωμαίδης το βράδυ βγάζει δυσάρεστο. Ναι. Βράχο παοξύ. Ε, βράχο παοξύ. Τα γάρι. Λιμοτάγαρα. Βγαίνετε και στα ραδιόφωνα. Φτάνει. Τους έσκυξες όλους. Φτάνει. Εντάξει, στον επόμενο. Πάμε, πάμε. Μη, τα χάπια το μεσημέρι. Ναι. Έχει ωραία αντισταμινικά με υποπορπόδης με τον Πανιώτη. Τα μπιζάλε δεν φέρουν και πνηλία. Κανόνισε κόκκινη. Όχι. Ρε εσύ Κώστα και Γιάννη, από αυτά που φέρουν η πνηλιά του δίνεται. Όχι. Αν και να μας πρίζει τα μέσα. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα παράπονο. Πες το. Εάν δεν υπήρχε ο λαός του Ηρακλή, με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα από αυτούς που τα προκαλούν, δεν θα υπήρχε η ομάδα. Είναι εξαφανισμένος, λέω. Είναι εξαφανισμένος. Εξαφανισμένος δεν είναι. Ρε φίλε, όταν λέω για λαό του Ηρακλή, συγγνώμη λίγο, να γίνω πιο σαφής. Ενώ την πλατιά Μάζα, τώρα πάνε 200, 500 και 1000 και 800, να πούμε, οι οποίοι είναι από τους τζιχαντιστές, είναι καλοδεχούμενοι, αλλά εγώ τους λαούς, η Μάζα, ρε φίλε, η οικογένεια, ο απλός, πώς το λένε, εξαφανισμένος είναι. Ψέματα. Ούτε αυτός είναι εξαφανισμένος. Πούντος, για. Γιατί η παρουσία και οι ενστάσεις και η διαμαρτυρία γίνονται μόνο στο γήπεδο. Δεν γίνονται στις καφετέρειες, στα μπαρ, εκεί που βρίσκονται, που μιλάνε στο σπίτι. Εγώ όταν παίζει ο Ηρακλής και πάω σε μπαρ, έχει κλειστεί τη φωνή. Παλιά ίσως, όχι τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά το να ακούμε μια εκπομπή, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, και να μιλάει για όλες τις ομάδες, και όταν φτάνει στην ομάδα του Ηρακλή να λέει ποιος λαός, ένας έχει μείνει, οι άλλοι πέθαναν, με τα επεισόδια που γίνονται, με τις πορείες,
με τους ανθρώπους που βασανίζονται μέσα και έξω από τις φυλακές. Το πέθαναν, είναι... πάει μεταφορικά, μην το παίρνεις... Έχει... Μεταφορικά. Με αυτούς που βασανίζονται αυτή τη στιγμή και αγχώνονται για το μέλλον τους, για το αν θα μπουν φυλακή ή όχι. Επειδή θέλανε να προστατεύσουν τα κεκτημένα ή την ιδέα που λέγεται Ηρακλής. Και αυτό το κάνουν όλοι οι φιλάθλοι και τις αγαπημένες ομάδες. Εδώ οι μπράβοι του Σαββίδη φυλάνε τον Καφτατζόγλιο, λέει ο άλλος. Και έχει δίκιο να πούμε. Τι με λες τώρα. Οι μπράβοι του Σαββίδη, κάτι μου σκαλοκέφαλοι, κάτι θηρή ανήμερα. Ωραία, πούμε, φυλάνε λοιπόν... Ο Καγιούλης λοιπόν τα έχει βρει με τον Σαββίδη. Ψάχνετε να βρείτε ποιοι είναι στο Καφτατζόγλιο και ποιος τους πληρώνει. Ο Πάοκ θέλει security στο Καφτατζόγλιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το τηλεφώνημα που έκανα. Α, συγγνώμη, εγώ το λέω όμως για συμπλήρωμα, ναι. Δεν έχει σχέση, δεν έχει καμία σχέση. Ναι, σωστό, σωστό. Είναι σαν να πίνουμε γάλα και μου φαίνεται. Δεν δέχομαι ότι είπα κάτι, ότι το, μεταφορικά το λέω. Όταν μια ομάδα βασανίζεται στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή από θεούς και δαίμονες και ένας λαός με την πραγματική έννοια. Γιατί άμα δούμε και τις διαμαρτυρίες φιλάθλων από άλλες ομάδες που κάνουν υπέρ του Ηρακλή, θα καταλάβουμε το πόσο αγαπητή είναι αυτή η ομάδα. Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή βασανίζεται και ακούμε από έναν διαφωνικό παραγωγό να λέει ποιος λαός, εντάξει, λίγο σεβασμός. Δεν λέει λοιπόν, ότι είναι πρώτο πρωτάθλημα. Θα το πω ένα δευτερόλεπτο πιο μακριά. Καλύτερη του πλανήτη, όταν ένας λαός κυνηγάει ένα παράγοντα πέντε μήνες και δεν μπορεί να το διώξει, τι πιτσίμι λαός είναι αυτός, μωρά αδερφάκι μου. Και... Α, οπότε να πατήσουμε στους νόμους του κράτους, να τα βάλουμε να τα κάψουμε όλα και μετά θα λέμε μπράβο στο λαό του Ηρακλή. Όταν κυνηγάω κάποιον, δεν βάζω όριο στο κυνήγι. Α, αυτή την ερώτηση. Α, ωραία. Οπότε προτρέπουμε τον κόσμο να πάει και να κάψει τα μαγαζιά γύρω τα αυτοκίνητα, να δέρνει όποιον βρει μπροστά του και μετά στο ελληνικό κράτος θα πούμε αυτή την προτροπή είχαμε. Ότι ο λαός. Εγώ έβαλα τώρα δηλαδή να δίνουν τον Καγιούλη, ας πούμε. Α, και είναι λύση να δίνουν τον Καγιούλη. Άμα δεν μπορούν να το δίνουν, δεν το κάνουν, ρε φίλε. Αφού δεν μπορούν να το δίνουν όμως, γιατί υπάρχουν. Αυτό είναι λύση. Πιάτσα στα τερέχια, να πούμε εκεί. Αυτό είναι λύση την οποία θα πρέπει να δώσει ο αθλητικός εισαγγελέας, το κράτος. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, εισαγγελέας και κράτος. Σήμερα στην Ελλάδα. Άκουρε, φίλε. Σήμερα στην Ελλάδα. Αυτοί που πήραν τον νόμο στα χέρια σήμερα στην Ελλάδα. Κάποιοι είναι μέσα, κάποιοι είναι έξω. Άκουδο, φίλε. Για πολύ λίγο ακόμα. Εσύ παίξε με τον νόμο και κάνετε ό,τι θες. Εγώ δεν τρέχω να κάνεις το αντίθετο. Εμένα, αν πειράξει το παιδί μου, δεν πάω στον εισαγγελέα. Θα πάρω δύο Ρώσους και θα πάω να βρω αυτό που πήραξε το παιδί μου. Εσένα θα πάω στο δικό σου το παιδί και τράβω στον εισαγγελέα. Εγώ στον εισαγγελέα δεν θα πάω. Στο λέω εγώ υπεύθυνα. Πειράξω το παιδί μου στην Ελλάδα και θα περιμένω από τον εισαγγελέα να μου δώσει δίκιο. Δεν θα πάω. Επόμενη γραμμή. Εσύ πάνε. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάω, λέει στον εισαγγελέα. Επόμενη γραμμή. Πάμε και στο φίλο. Ναι. Και πού ξέρει μπρε Ρώσικα και να σου ενημερώσει. Άμα πληρώσω η γλώσσα του χρήματος είναι παγκόσμια. Γάτα είσαι, μπρε. Λοιπόν, το πρώτο Αργιανάκι τι είπε με το Γεωργιάδη, το στολίσανε. Άρης ΠΑΟΚ 3-2. Καλή παίχτες ήταν οι διαιτητές. Πάμε αυτό. Το κλείνουμε αυτό. Βλήπες που είναι οι Ηρακλειδείς. Στα χωριά κάνουν προπόνηση. Τι, για στα τρακτέρ. Σε φτιάξω εγώ το μουστάκι, ρε Τανάση. Βγήκε άλλο τα γαρόπλακος από την Γερμανία, από την κάσα. Ξέρεις τώρα τι πουλάω, ε! Τι! Καρφιά για τον τελευταίο καφέ θα τον βάλω εγώ στο καυτό. Πινέζες πουλάς, νευρομόσκυλο. Καρφιά! Θα ενημερώσω καρφιά. Εγώ και τον Βασιλιά και τον Μαραντόνα να σε φτιάξουν την γραβάτα. Σου έχω και ένα καλό σύντομο παοξίδικο, ναι. Αρέγωτο για πάρτι σας. Λοιπόν, ακούστε εκεί μισό λεπτό. Ένα δικό μου του κλέψανε εκεί στο Φίνικα κάτι δική σου, ένα φορτηγάκι με αυτό κάτι. Αυτό ξέρει μόνο από το δροπόταμο, από το Φίνικα δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Είσαι Αργιανή από τη μια και παοξίδικο. Είναι άλλη φίλη από την άλλη, δεν ξέρει. Πάρκαρα λέει το φορτηγάκι μου λέει στο Φίνικα και το κλέψαν. Εσύ... Να ευχαριστεί το Θεό που δεν είναι και αυτός μέσα. Ναι. Δεν τροπόταμο δεν κάνουν τέτοια. Παίρνουν μόνο αυτοκίνητο. Κάνε με τους γύφτους. Όχι άνθρωπο. Κάνε με τους γύφτους δημόσιες σχέσεις. Άκου, πάρουν καραμάτσια αυτό τη γυναίκα. Και να μου το φέρουν πλημμένο. Ναι, οπωσδήποτε θα το φέρουν. Ράφ, θα σε πλύνουμε και εσένα, μη στεναχωριέσαι. Εγώ αμάξι καλό δεν παίρνω. Θα σε πλύνουμε και εσένα. Δεν παίρνω. Πάρε το κόρταμπα χαλάρι σου. Ούτε 2 ευρώ βενζίνη δεν βρεις το βράδυ να το κλέψεις. Στο άλλο βενζινάδικο δεν θα προλάβεις να πας. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, φίλε. Μάλιστα, κύριε. Έλα, μ' ακούτε. Μάλιστα, κύριε, ναι. Από Τρίκαλα παίρνω. Από Τρίκαλα, έλα. Ναι, ναι. Μια στο ίντερνετ θα σας ακούω. Ναι, καλησπέρα. Το παιχνίδι του είδα χθες. Ναι, το είδαμε. Τι βγήκαν να βγάλατε με τους διαιτητές. Κοίταξε, οι διαιτητές, τον γκολ του Άρη, το δεύτερο είναι offside. Πέναλτι δεν υπάρχει. Στάσου να στα πω ένα-ένα. Πέναλτι δεν υπάρχει γιατί είναι χέρι, προηγείται χέρι του αντιπάλου και δεν δίνει ένα πέναλτι στον Νέτο. Κατά τα άλλα,
Δεν είδα άλλη. Τρεις φάσεις δηλαδή ήταν. Το γκολ του άλλη, ναι, το δεύτερο που είναι offside. Το πέναλτι του Νέτο που είναι πέναλτι. Και το πέναλτι του Τρικάλο που δεν είναι πέναλτι γιατί προηγείται χέρι του αντιπάλου. Αυτά είναι. Δεν είδατε, λέτε εσείς ότι δεν ήταν πέναλτι. Ο κόσμος λέει ότι ήταν πέναλτι. Αν μας έδωνε το πέναλτι αυτό στα Τρίκαλα και γινόταν το 3-2, τι θα γινόταν το πέναλτι του κόλλου του Νέτο μετά. Ακούστε κάτι. Δηλαδή, κοιτάξτε, η διαιτησία, να σου πω κάτι. Η διαιτησία ήταν από τη Βέρεια, ο Καρυπίδης είναι από τη Βέρεια και μας τα έκανε όλα αυτά. Εμείς το είπαμε πριν το μάτς ότι η διαιτητή ήταν από τη Βέρεια. Το ξέραμε και εμείς ήταν από τη Βέρεια. Εμείς κάναμε κινήσεις τώρα εδώ πέρα στα Τρίκαλα και αυτά, αλλά δεν έχει ακούσει κανένα τίποτα. Αλλά βλακία και εμάς ο πρόεδρος έπρεπε να μην κατεβεί καθόλου. Αφού το γίξτε, θα γινόταν έτσι η δουλειά. Κοίταξε, όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε σε αυτή τη γη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε και δεύτερο γύρο μετά. Εντάξει, ο Άρης τώρα τι να πει τώρα. Έχει όλους αυτούς τους παίκτες. Όταν θα παίξει με τον Άρη στο δεύτερο γύρο θα έχει ανέβει ήδη, φίλε. Α, μην το λες. Δεν με το λες, θα ανέβει, φίλε. Μην το λες, θα ανέβει. Τι γνώμη μου λέω, ρε φίλε, όπως λες τη δικιά σου. Κοντά, κοντά μπορεί να είναι και να μην έχει τελειώσει τίποτα. Κοντά μπορεί, κοντά θα είναι. Νομίζω ότι εντάξει, και εμείς είχαμε το δύο αγώνες. Φίλε, οι ομάδες που θα ανέβουν είναι δύο. Ο Απόλλων Αθηνών και ο Άρης. Ή ο Άρης και ο Απόλλων Αθηνών. Τελείωσε. Τώρα εσύ πώς το λες, εσύ είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ φίλε μου λέω τη γνώμη μου. Είχε εγκόμενα την πυθία. Σίγουρος μπορώ να είμαι ότι μια μέρα θα πεθάνω. Για τίποτα άλλο. Είχε εγκόμενα την πυθία στα νιάτα του γι' αυτό. Πάντως για την διαιτησία, χτες για την διαιτησία, είπαμε πείτε ότι έπαιξε, όχι πείτε, δεν μιλάμε για 50-50, οπότε τίποτα μας έσπαξε. Εσύ είσαι Τρίκαλα. Τρίκαλα, ναι, γιατί να μην είναι Τρίκαλα. Γιατί να μην είναι Τρίκαλα. Ρώτησα, δεν είπα ότι δεν είναι. 5.000 κόσμο μαζεύουν τα Τρίκαλα. Δεν είπα ότι δεν είναι. Που λένε και λένε πάντως καλή ομάδα. Πολλούς γάβρους έχει τα Τρίκαλα, γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι, πολύ καλή ομάδα. Σου. Έχει, αλλά εμείς είμαστε τοπικιστές. Καλή ομάδα. Καλά, ξηγέσαι. Καλή ομάδα. Ξεχώρισα το χάφτο Ριζόγιανη. Πολύ καλό. Μας έλειπαν άλλοι δύο παιχταράδες. Ο Φερέιρα που μπήκε αλλαγή στον Νιάρο. Πολύ καλό παίκτη για μένα. Ναι, άκου να σου πω. Μας έλειπε ο Μουνίν. Ο Μουνίν. Που έπεσε και στον Πάου. Χαφ, δεκάρι, δεν αυτός. Δεκάρι. Πολύ καλός παίκτης. Αυτός μας έλειπε και ο Γκόλιας. Το αριστερό το μπακ. Πάντως ο Μπαϊκαρά, ο Μπαϊκαρά δεν φάνηκε καθόλου. Ο Μπαϊκαρά δεν μας είναι χώμα, σε όλα τα παιχνίδια χώμα είναι. Αν και νομίζω ότι μπορεί να παίξει μπακ δεξί, καλύτερα από ό,τι σαν εξτρέμ που τον έχετε. Χώμα είναι, σε όλα τα παιχνίδια. Δεν πάει καλά, δεν πάει. Μας έχει σπάσει νεύρα. Να σε καλά, παρακολουθώ τα Τρίκαλα, να έχεις υπόψη. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχει άλλο, λέει τέλος. Ωραία διαχείριση κάνεις, ρε γουρούνι. Τι μοσχαροκέφαλο γουρούνι, δεν μπορεί να κάνεις διαχείριση σωστή, ρε παλιωτόμαρο. Τι να σε πω, ρε τέλος πάντων, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις γιατί τα διαλύματα είναι μεγάλα. Θα σου δίνω ένα δίκιο σήμερα. Δεν υπάρχει ελπίζα. Καμία ελπίζα δεν υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την υπομονή σας και την ανοχή σας. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη, η οποία θα εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Τίτλους ειδήσεων, λέγοντα, γιατί. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, με Κανελάκη, Κύρσο και Δήμου. Αυτός ο Κανελάκης πρέπει να είναι μεγάλος καταραμένος. Δεν έχει αναμεταδώσει κανένα over match. Ό,τι βρωμοποδόσφαιρο με τέσσερα στόπερ έπαιζε ο Τσιόλης εχθές. Έπαιζε για ένα δεκάλεπτο με τέσσερα στόπερ και είχε παίξει παραπάνω. Κόψτο να σου λέω! Και άντε να περιμένεις από τον Κανελάκη να χρωματίσει ένα άχρωμο match. Το 3-2 στον Άρη Ατλέτικο. Και δεν φώνησε στο τρίτο γκολ. Ο Νέγρης και τον έκραζε. Τώρα ο Νέγρης πού είναι? Με τον Κόντι εκεί μαζί κάνανε εταιρεία. Άντε ρε πάμε να φύγουμε. Τον έκραζε ο Νέγρης. 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 Να φύγουμε. Τον έκραζε ο Νέγρης.